Άιντε αδέρφια καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα και καλό καλοκαίρι, αδέρφια, εδώ συντονισμένοι στο λίμπερο της καρδιάς σου, στην μαγική συχνότητα των 107,4 μεγάκυκλων των FM, ή μάλλον μεγακύκλων των FM. Εδώ είμαστε η Τρόικα με λάδια και με αλάτια, σε καλοκαιρινή διάθεση, σε καλοκαιρινό mood ακόμη και σήμερα που έχουμε 53 Αυγούστου. Σωτήρης Δασκαλάκης. Έτσι γίναμε σήμερα την παρουσίαση. Για ένα ακόμη πρωινό Τετάρτης είναι μαζί μας ο Σωτήρης, φίλος πάνω απ' όλα από τα παλιά, διεκπεριωτής ηχολήπτης. Είχαμε μια... Γιάφκα ηχολήπτο. Είχαμε κάτι εδώ πριν πει ο λίγο πριν πει ο Παναγιώτης με μια συζήτηση. Ανέφερα ένα περιστατικό με Σωτήρη Δασκαλάκη και Κωστή Τσαρό. Πραγματικά που με έχει σημαδέψει. Ειλικρινά. Που με έχει, πραγματικά. Σχετικά με τη λέξη διεκπεραίωση. Όταν δεν ξέρεις την χρήση μιας λέξης και αν είναι καλό αυτό ή αν είναι κακό. Η χρήση θα κάνει, είναι για καλό ή είναι για κακό. Λοιπόν, Χρήστανθος Τσαλτίδης είναι εδώ, εδώ και αρκετή ώρα. Απλά κανονίζει τώρα έξω κάποια θεματάκια του σταθμού. Είναι εδώ σε ετοιμότητα ο Χρήστανθος. Παναγιώτης Παπαδόπουλας, εδώ και πάρα πολλή ώρα, περίπου 40 δευτερόλεπτα, έφτασε στο ραδιομέγαρο του Λίμπερου. Μάριος Ασλαμής, για τους φίλους Ασλαμάς, και αυτός εδώ σε ετοιμότητα. Το χαλί μας σήμερα είναι λίγο χάλι. Ναι, είναι λίγο χάλι. Και δεν ξέρω γιατί. Και δεν ξέρω γιατί, ναι. Θα δούμε μετά, μπας και το κάνουμε λιγάκι. Σωτήρη, έχει κανένα κομμάτι έτοιμο, έτσι, κανένα σκίντρο, κανένα. Α, το θέλει ο Παναγιώτης σήμερα, συγγνώμη. Α, τώρα μας το λες. Παπαδόπουλα, πες. Με την ησυχία σου, σκέψου. Yeah. Take your time, ναι. Ξέρεις, δυνατό γκαζάτο αυτό. Όχι γαλλικό. Κάτι δυνατό γκαζάτο, όπως χθες να μπαίνουμε. Δεν είπα γαλλικά. Πάρ' το χρόνο σου, λέω. Πάρ' το χρόνο σου. Λοιπόν, να πούμε κάτι. Δεν δίνουμε σήμερα εισιτήρια για το ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Όσοι κερδίσατε, κερδίσατε. Έχουμε όμως δύο διαγωνισμούς. Να πούμε απλά ότι αύριο, προσέξτε, αύριο που είναι Πέμπτη, με το καλό να ξημερώσει πρώτα Θεός, είτε υπάρχει είτε όχι, πρώτα Θεός, γιατί πολλοί μας ακούνε και είναι άθεοι. Δεν πιστεύουν στον υπεράνθρωπο του Νίτσε, έτσι. Τάσος Νούσιας, του έχω πει κάτι και συμφώνησε απόλυτα μαζί μου και έβριζε κιόλας. Τι μεγάλος, ήρθε μια χαρά ο άνθρωπος. Τρελός Στίβο, έκανε στον Ηρακλή. Έχουμε μιλήσει δύο. Μία φορά. Και του είπα κάτι για μια ταινία και λέει εννοείται, εννοείται. Και έριξε καρφί για ταινία του Παντελή Βούλγαρη. Συμφώνησε μαζί μου δηλαδή. Για το Ψυχή Βαθιά. Η ταινιάρα είναι μία για τον εμφύλιο. Η ταινιάρα είναι μία. Το Ψυχή Βαθιά είναι ταινιάρα, καρατενιάρα. Καρατενιάρα. Δεν τοποθετείται. Υπάρχει το κόκκινη κλωστή. Το κόκκινη κλωστή δεμένη, αν δεν κάνω λάθος. Το οποίο είναι, πρέπει να την δούνε όλοι οι Έλληνες από τρεις φορές ο καθένας. Όλοι οι Έλληνες. Δεν μισώ κανέναν. Κριτικάρω. Κριτικάρω. Ναι, όταν λες γκασμαδιές εσύ, θα σε κριτικάρω. 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 Δεν μισώ κανέναν. Δεν μισώ κανέναν. Κριτικάρω. 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 Ναι, ναι. Κριτικάρω. Τον Αγγελάκα πιστεύεις ότι είναι για τον αντίπα. Τελευταία πέντε χρόνια. Τέλει στάζει το στόμα για τον αντίπα. Τελευταία πέντε χρόνια, ό,τι κάνει παγερά διάφορο δεν είναι μουσικό, είναι απλά στιχουργό. Είναι στιχουργό. Ήταν και είναι στιχουργό. Για τον πόνο. Εμετό. Η ντροπή τη Ιρλανδία. Είναι που του αγαπά. Η ντροπή τη Ιρλανδία. Δηλαδή που να του πει. Η ντροπή τη Ιρλανδία. Τι θα γινόταν, φίλε. Εντάξει, η Σωτήρη σκέφτεται για κομμάτι, τώρα σκέφτεται, επεξεργάζεται. Θέλω να βάλω το Party Girl. Θέλω να βάλω. Τι. Πάρτι γκέρ, ρε φίλε, από YouTube, τι άλλο. Α, για το Σμαραγδί, το σκηνοθέτη. Καλά, Σμαραγδί, ρε φίλε. Συγγνώμη, αυτή τι κάνει. Μιλάει σε τι. Γιατί νομίζω ότι. Σε κανάλια από όλο τον πλανήτη. Τι δύο μικρόφωνα, εσύ. Πάρτι μπροστά από δεν γίνεται. Το άλλο πάρτι δημιουργεί πρόβλημα. Μπράβο. Τότε άμα είναι να μιλά αυτό, ρε φίλε. Ή δημιουργεί ή όχι. Αφού ακούει καλά εδώ πέρα. Έλα, λοιπόν. Πάμε. Στο βαθύλακο. Α, να ορίστε τώρα. Τι. Πάλι το άλλαξε. Έλα, πάμε, μην χάνουμε έτσι ναι, χρόνο. Εντάξει, τώρα λοιπόν, πάμε λίγο, δώσε λίγο μια μουσική ανάσα, ρε Σωτήρη, γιατί το, μην το κάνουμε. Ναι. Λοιπόν, αύριο θα δίνουμε εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Άρης. Για το μάτς του Κυπέλλου Ελλάδος την ερχόμενη εβδομάδα. Αύριο αυτά. Αύριο. Και μπορεί να δίνουμε και για το θέατρο. Για κάποια πολύ πολύ καλή θεατρική παράσταση. Αύριο αυτά. Πάμε όμως στα σημερινά, δώστε λίγη προσοχή.
Λοιπόν, δίνουμε δύο διπλές προσκλήσεις για το live της αγαπημένης σας, επαναλαμβάνω αγαπημένης σας, Ματούλας Ζαμάνη. Απόψε στη Μονή Λαζαριστών, στα πλαίσια του φεστιβάλ που λαμβάνει χώρα εκεί και ξεκίνησε, αν θυμάμαι καλά, στις αρχές του Ιούνιου. Αν ενθυμούμε καλώς. Έτσι. Είχε γίνει και η press conference εκεί στο Σάροθρο. Γιατί είπε σας. Του Άκη, του Σακισλόγλου. Δύο διπλές προσκλήσεις για το live της αγαπημένης σας Ματούλας Ζαμάνη στη Μονή Λαζαριστών. Θα μου απαντήσεις. Γιατί είπε σας. Γιατί δεν είναι προφανώς το καταλαβαίνει ο καθένας. Ναι. Όχι εμάς δηλαδή. Δική μου δεν είναι πάνω. Δεν έχω ασχοληθεί με την κοπέλα καθόλου. Νούμερο 4 πήγε αυτή να ξέρεις. Παλεύει με Παντελή Βούλγαρη. Σμαραγδής δεν είναι. Είναι στην κορυφή, τέλος φίλε. Αλλά έχει κάνει φίλε του το χάρη. Άνευ ανταγωνισμού. Ήταν εκείνο. Το αλαλού. Ποιο είναι το αλαλού. Ρε εσύ Σμαραγδή, από το αλαλού μου κάνεις αυτές τις πατάτες. Αυτός είναι που εκθίαζε ο Σαμαράς. Που εκθίαζε τον Σαμαρά. Α, αυτό είναι ο Σαμαρά. Κάτι θυμόμουν για αυτό που δεν κατάλαβε. Ο Αντώνη Σαμαρά έχει την σοβαρότητα. Είχε γράψει και ένα ποίημα. Εσύ πρωθυπουργέ μα και. Πότε ήταν πριν δύο χρόνια, τρία. Στην Πύλο. Πριν 4-5 χρόνια. Συγχαίρομαι τι μαντινάδε, φίλε. Ναι. Στην Πύλο. Μετό. Στην Πύλο. Και αν σου πω τι μου έχουν πει. Εγώ για τον Σαμαρά φύγει, άστο. Δεν θέλουν να το θεωρούν καν ότι είναι από εκεί πέρα. Μάλιστα. Λοιπόν, πέρασε, Ζουμαραβής, τώρα, μέλιστα στο θέμα του κόσμου. Δώστε λίγη προσοχή για το επόμενο. Για το επόμενο δωράκι μας, το οποίο έχει ακρεφνώς ποδοσφαιρικό quiz. Λοιπόν, πέρα από τις δύο διπλές για Ματούλα Ζαμάνη, δίνουμε δύο ζευγάρια γυαλιά ηλίου από τα Opticon Express, τα οποία είναι κοντά μας εδώ και πάρα πολύ καιρό και ευχαριστούμε για αυτό τον Αντώνη, The Master of Horace Δημητριάδης. Έχουμε διήμερο Chelsea, έχουμε Chelsea Days εδώ πέρα στο Λίμπερο, σήμερα και αύριο. Δύο μέρες γεμάτες Chelsea, καθώς η μεγάλη αγγλική ομάδα έρχεται στο χωριό μας. Λοιπόν, θα δώσουμε δύο ζευγάρια γυαλιά ηλίου από τα Opticon Express. Το καλοκαίρι βλέπετε συνεχίζεται. Αργότερα θα δίνουμε και γυαλιά πρεσβειοποίηση, γυαλιά πρεσβειοποίηση, μοιοπία κτλ. Γυαλιά που λένε όχι ηλίου. Πώς λέτε το άλλο, ρε παιδί μου. Το ξεχνάω τώρα, κόλλησε με τη λέξη. Προσέξτε, αρκεί να απαντήσεις, θα μπουν στην κλήρωση που θα γίνει στις 12 παρά 1 πρώτο λεπτό. Όσοι απαντήσουν σωστά. Σε ποιο? Σε ένα από τα δύο ερωτήματα. Για πες. Δύο βάζουμε. Ένα από τα δύο απαντάς και μπαίνεις στην κλήρωση. Εννοείται, δεν δίνουμε την παραμικρή βοήθεια πέρα από τα στοιχεία όπως τα δίνουμε κατευθείαν με την πρώτη. The first one. Ποιος παίκτης της Chelsea, μη Βρετανός, αφιέρωσε τον γκολ που πέτυχε με σουτ ρουκέτα σε τελικό του κυπέλου Αγγλίας στην τυφλή αδερφή του. To give you a clue, αν πάρεις απάντηση, μιλάμε για τελικό που έγινε στην διάρκεια της δεκαετίας του 90. Οκ, okay, τελικός στη διάρκεια δεκαετίας του 90. Σκοράρει με βρωμόσουτο από το διαόλου τη μάνα και το αφιερώνει στην τυφλή αδερφή του. Δεν το ξέρεις αυτό, επειδή είσαι εγκασμάς. The second. Ποιος προπονητής οδήγησε την Chelsea στην κατάκτηση του Champions League, νικώντας στον τελικό την Bayern Μονάχου μέσα στο σπίτι της. Μια χαψιά. Και από τότε η έδρα της Bayern έχει μετονομαστεί σε Bayern Κλαρίνα. Εκεί ισοφαρίζει ο Ντρογκμπά που του παίρνει παραμάζωμα κεφαλιά. Πάρε την κυρία Μπούντου, πάρε. Τελείωσε η προπόνηση του ΠΑΟΚ. Αυτό. Ναι. Λοιπόν, μόνο SMS-ικά οι απαντήσεις, έτσι. Μόνο SMS-ικά. FM και NO. Θέλουμε το ονοματεπώνυμό σου και το επώνυμο του ποδοσφαιριστού ή του προπονητού. Αν απαντήσεις και στα δύο και η μία απάντηση είναι λάθος, μπαίνει στην κλήρωση. Η μία να είναι σωστή. Μετράει το σωστό. Έτσι δεν κάνουμε μαμουνιές εδώ πέρα. Έτσι, αποστολή στο 54526. 54526. Για τις δύο διπλές για Ματούλα Ζαμάνη απόψε Μονή Λαζαριστών, ονοματεπώνυμο, γράφεις live και το αποστέλεις στο 54526. Όπως προείπα, εδώ και πολλή ώρα είναι έξω ο Χρύσανθος. Απλά κανόνιζε κάτι για τον. Για διεκπαρίωνε. Κυρία Μπούντου θα βγει. Υποθέσεις του σταθμού. Έτρωγε το κουλούρι από τον Εστερχάζη, πώς το λέω. Να πούμε καλή δύναμη, παιδιά, και καλό κουράγιο στους ακροατές μας που είναι πάρα πολλοί, που μας στηρίζουν στα Βασιλικά. Χωρίς νερό σήμερα τα Βασιλικά μέχρι αργά το απόγευμα. Δεν θα γίνει, ναι. Δεν θα γίνει. Εγώ ξέρω 8 παοξίδες από εκεί πέρα, μάλλον. 8 σε όλο το χωριό, ναι.
Του ξέρω και του 8 εγώ. Λοιπόν, στα Βασιλικά, χωρίς νερό μέχρι το απόγευμα, δεν θα γίνει η προπόνηση ούτε η πρωινή ούτε η απογευματινή του Αετού Βασιλικών. Μία κοινωνική προσφορά από την εκπομπή στους ακροατές των Βασιλικών. Δεν θα γίνει σήμερα η προπόνηση ούτε η πρωινή ούτε η απογευματινή του Αετού Βασιλικών. Καλημερίζω ιδιαιτέρως τον Χρήστο, τον πολιτικό μηχανικό, από τους πιο ωραίους και στιλάτους άντρες της Βόρειας Ελλάδας. Έλα, πάνε στιλάτη γυναίκα τώρα. Και τον Λάκη τον Κανατά που είμαστε μαζί στην αεροπορία, τον Γκρις Γουόντουλ των Βασιλικών. Κανότας είναι που έγραφε το βιβλίο του Πάουγκρε. Έχουμε Ελένη Μπούντου. Τι θέλει το Ελένη. Στον αέρα. Να τη μιλήσει ο Πάουξης παρέας. Πέζε καλημέρα την κοπέλα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Γιατί δεν λες καλημέρα την κοπέλα. Νομίζω δεν είχε βγει ακόμα. Πώς δεν είχε βγει και να ορίστε. Όχι. Θα μάρκαρε το λίγο, σε παρακαλώ πολύ. Ναι, θα μαρκάρουμε. Κάτσε λίγο. Τι γίνεται εκεί, Ελενίτσα, τι κάνετε εκεί. Μέχρι να μας πάρετε, παιδιά, θα τελειώσουμε την προπόνηση. Μα αυτό θέλαμε. Τουλάχιστον έτσι, αυτό το ακαδημαϊκό, το δημοσιογραφικό τέταρτο. Μα θέλαμε να έχει εικόνα του Τετάρτου και μετά να βγει. Ναι, συνολική. Βέβαια. Κοίταξε, να σου πω την αλήθεια, Χρήσμα, γιατί τα ξέρεις πάρα πολύ καλά. Αυτό το τέταρτο είναι πασούλες. Δεν κάνεις τίποτα. Ναι, είναι, δηλαδή, εμείς δεν το ξέρουμε αυτό. Το ξέρει ο Χρήσμα. Ναι, ρε φίλε, γιατί δεν έχεις πάει ούτε μια φορά. Τι λες, σε προπόνηση για Τετάρτου. Τετάρτου. Η Ελλάδος έχει πάει. 3,5 εκατομμύρια προπονήσεις του Ηρακλή και της εθνικής ομάδας. Του Ηρακλή. Δεν έχεις πάει ποτέ σε ευρωπαϊκό. Πες τα, Έλενα. Σε ευρωπαϊκό. Ποτέ. Παραμονή με τη Σιόν, Μπούφο και με την Λιόν. Είχε UEFA Day τότε. Παραμονή με τη Σιόν. Κοίτα τώρα που άθελα μου έφερα τη τυχόνη ανάμεσά σας. Εννοούσα τέλος πάντων όπως ναι. Καταρχάς γίνεται να το ακούω καλά την Έλενα. Όχι, κρίμα γιατί αυτή είναι αλαμπρατσέτα και οι δύο, να ξέρεις. Γιατί με την Έλενα με καίει σήμερα και μίλησα χθες το βράδυ μαζί, το απόγευμα μαζί της. Και με το βράδυ τι μίλησε. Περίμενε λίγο. Πριν πάστα του ΠΑΟΚ, τι είπατε μαζί με την Έλενα. Ξέρω ότι τον καίει. Τι είπατε μαζί χθες το βράδυ με την Έλενα. Το απόγευμα. Θα φτιαχτούν αυτά, Μάρι. Θα τα φτιάξω. Όπως έφερα αυτά, θα φτιάξω και αυτό τώρα. Το μεσημέρι μίλησα μαζί. Είναι το επόμενό μου. Πόσο κάνει αυτό, ρε παιδιά, το πάρω. Δεν είναι τόσο απλό. Έλα, Ελενίτσα, μου πες, κορίτσι μου, τι έγινε εκεί στην προπόνηση. Λοιπόν, επί του αγωνιστικού αυτό που λέγαμε, το τέταρτο αυτό δεν προσφέρεται ούτε για συμπεράσματα ούτε για εικόνα. Το καλό είναι και αυτό το οποίο διαπιστώσαμε κι εμείς, είναι ότι ο Αλεξάνδρ Μπρίγκοβιτς προπονήθηκε κανονικά. Ήδη από την Δευτέρα έχει βγάλει το μεγαλύτερο μέρος του προγράμματος. Χθες το έβγαλε όλο και σήμερα κανονικά και με την μπάλα. Θα παίξει αύριο, λες. Δεν νομίζω. Από αυτό το οποίο μαθαίνω, Χρήσανθε, και το οποίο μπορώ να μεταφέρει, είναι ότι στο μυαλό του Λουτσέσκου σίγουρα υπάρχει και το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Το λογικό αυτό είναι. Να τον, βάλει, ναι. Να τον βάλει την Κυριακή και όχι αύριο. Και η αλήθεια είναι ότι ενδεχομένως να μην θέλει και να ρισκάρει. Δηλαδή, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι ακολουθεί παιχνίδι με την ΑΕΚ, είναι λογικό όταν ο ποδοσφαιριστής επανήλθε μόλις από ένα πρόβλημα τραυματισμού, από θλάσσης πρώτου βαθμού, να μην θέλει να ρισκάρει, να θέλει να είναι πλήρως έτοιμος για να αγωνιστεί στο επόμενο παιχνίδι. Θα δούμε. Νομίζω ότι βλέπω τσιπακόμ. Σήμερα θα ξεκαθαρίσει η αλήθεια είναι και τα πλάνα και οι σκέψεις του Λουτσέσκου. Έχει πληγές. Δεν εξαρτάται απόλυτα από τον Αλεξάνδρ Πρίγκοβιτς. Μπορεί να του δώσει χρόνο και για να αποκατασταθεί πλήρως και για να επιστρέψει σε κανονικούς ρυθμούς προπόνησης. Και υγιής να ήταν, τώρα. Εγώ δεν θα τον έβαζα αύριο. Θα βάζα ή τον Καρέλη ή τον Ακπόμ. Όχι για αγωνιστικούς λόγους, για το στυλ παιχνιδιού. Ναι, για στυλ παιχνιδιού. Υπό αυτή την έννοια το λέω. Καταλάβες δηλαδή τώρα με τους Άγγλους. Και επειδή είναι Άγγλος και θέλει να σκοράρει αντίον της Τσέλσης. Όχι μόνο, όχι αυτό. Είναι και αυτό. Είναι το στυλ του παιχνιδιού. Καλά, άμα ήταν ρε φίλε, δύο μέτρα. Έναν που δεν θέλει να σκοράρει. Ναι, ναι, παιδί. Εγώ θα σου έλεγα και ο Καρέλης και ο Πρίγκοβιτς θέλουν να αγωνιστούν ταυτόχρονα. Εγώ λέω για το στυλ παιχνιδιού, τον τρόπο που θα παίξει ενδεχομένως ο Πακ, που προφανώς δεν θα είναι ποδόσφαιρο κυριαρχίας απέναντι στην Τσέλση. Θέλει λίγο την κόντρα, λίγο πιο γρήγορους επιθετικούς. Εντάξει, οι Άγγλοι στόπερ. Έχει Άγγλους στο περί Τσέλσι. Θα παίξει ο Γκάρι και έχει σίγουρα. Ναι, οι Άγγλοι γενικότερα οι Άγγλοι τα βαριά κορμιά τα αντιμετωπίζουν καλύτερα. Τέσσερις Βρετανούς έχει. Τα αντιμετωπίζουν καλύτερα το στυλ παιχνιδιού. Πιο πολύ. Δηλαδή τώρα, εγώ θεωρώ ότι παίξα τον Μπρίγκοβιτς δύσκολα μπορούν με ομάδες σαν την Τσέλσι ή ακόμα και τη Λίβερπουλ ή την Άρσεν να δείξουν πράγματα. Ενώ ο Καρέλης, ο Ακπομ, τέτοιο στυλ παίκτες είναι πιο ανακατοσούρες, δε παιδί μου. Αυτό ακριβώς και εγώ θεωρώ ότι μπορούν να δημιουργήσουν πολλά. Αν έχει 5 πιθανότητες ο ΠΑΟΚ, 10, 12 πιθανότητες να δημιουργήσει προβλήματα απέναντι στην Τσέλσι, τουλάχιστον στο επιθετικό κομμάτι ψηλά, ακόμη και Καρέλης κουμπώνουν καλύτερα συγκριτικά με τον Μπρίγκοβιτς, που είναι ένας διαφορετικός επιθετικός με διαφορετικά χαρακτηριστικά και αν θέλεις περιμένει να χτίσουν γύρω του παιχνίδι, πράγμα το οποίο δεν θα είναι εύκολο
όταν έχει απέναντί στην Τζέλση, το να δημιουργήσει και να χτίσει. Αν δεν ακολουθούσε τον ντέρμπι με την ΑΕΚ και μετά την άλλη εβδομάδα τον Ολυμπιακό ή αν ήταν ο θεσμό τη Champions League, θα λέγαμε άλλα τώρα, έτσι. Ότι μια χαρακτηριά του πήγε. Όχι. Αυτό σου λέω. Εγώ αυτό λέω. Καλό. Εγώ λέω τελείως διαφορετικό. Εγώ σου λέω και να ήταν απόλυτα υγιής και να μην είχε τίποτα την Κυριακή, ναι. Να παίζει με το Λεβαδιακό. Δηλαδή, αν παίζει Chelsea αύριο Champions League, έτσι. Εγώ δεν τον έβαζα. Τον Πρίγιοβιτς. Θα έβαζα τον το Καρέλιο αγωνιστικά, ρε φίλε. Αγωνιστικά στο λέω. Γιατί και ο Πρίγιοβιτς είναι τέτοιο, έτσι. Αλλά και οι αγγλικές ομάδες. Ναι, Ελένητσα, το λες. Και οι αγγλικές ομάδες μπορούν τέτοια κορμιά να τα αντιμετωπίσουν πολύ καλύτερα, ρε φίλε. Είναι τέτοια η δομή και του αγώνα και του. Και τη ιδιοσυγκρασία των Άγγλων στην αντιμετώπιση του αντιπαλού. Για λίγο. Ελένη. Για Ελένη. Να πω για μένα μία παράμετρο που νομίζω ότι παίζει ρόλο. Δεν είναι νοκάουτ παιχνίδι, είναι παιχνίδι ομίλων. Ξεκάθαρα το φαβορί είναι η Τσέλσι. Άρα νομίζω ότι πορεύεσαι με σκεπτικό ότι είναι το ματ πρεμιέρα των ομίλων του Europa League. Να το διευκρινίσω και αυτό λοιπόν. Εγώ και νοκάουτ να ήταν, σου έλεγα ότι η αγωνιστική μου προσέγγιση στο παιχνίδι θα ήταν χωρίς Πρίγιοβιτς, θα ήταν με Καρέλη. Ναι. Και ούτε με τον Ακπόμ. Με Καρέλη δεν θα ήταν μπροστά. Ναι, ναι, αυτό συμφωνώ μαζί σου και δεν έχει να κάνει με το γεγονός ότι ακολουθεί η ΑΕΚ, ο Άρης, ο Ολυμπιακός. Παιδιά, δηλαδή, ναι, Ελένη, για να κερδίσουμε λίγο χρόνο, επειδή έχουμε τη ρεπόρτερ Ελένη Μπούντου στον αέρα, γεγονότα, γεγονότα. Αυτό που μας καίει. Και με καίει όχι μόνο εμένα και άλλους. Ποιους δεν έχει φέρει μαζί της η Τσέλσι. Ποιους δεν έχει φέρει μαζί της. Πάμε. Λοιπόν, όφιλες να το γνωρίζεις, γιατί η Chelsea δεν ήσυχε στο να βγάζει αποστολές πριν από παιχνίδιο, όπως το κάνουν εδώ στην Ελλάδα. Μπράβο, Ελένη. Δηλαδή, ναι. Η 18 εκλεκτή του Ράσμα Λουτσέσκου είναι αυτή. Πολύ σπάνια, ενδεχομένως δεν υπάρχουν έτσι ταξίδια με την όπως πήγε στην Αμερική. Αυτό οφείλω να το γνωρίζω ως ρεπόρτερ της Chelsea, ως τι. Ως αγγλόφιλος, ότι δεν βγάζουν αποστολή. Γιατί όχι, γιατί η Stoke City, ας πούμε, βγάζει. Έχεις δει τώρα εσύ τώρα τις μεγάλες ομάδες να γράφουν οι 18 που θα ταξιδέψουν ή πριν από παιχνίδια. Όχι, ρώτησε αν το έχεις εσύ ως ρεπόρτερ. Εγώ δεν είμαι ρεπόρτερ. Εγώ είμαι showman. Ναι. Δεν το γνωρίζουμε ακόμα. Εγώ είμαι showman. Ρε παιδί μου, παράδειγμα, μου είπες χθες ότι σίγουρα, αυτό το ξέρω, δεν έρχεται ο Έντεν Αζάρ. Πάει αυτός. Κοίταξε, αυτό βγαίνει και ο στόματος σε Σάρι. Δηλαδή και οι Άγγλοι δεν είναι ότι γνωρίζουν ότι έχει πιο ο Ζαρόνι. Άρα με λίγα λόγια, αυτή τη στιγμή, ρε μάτια μου. Το βράδυ έρχεται, ρε φίλε, η Τσέλσι. Δεν είπα ότι δεν έρχεται ο Αζάρ. Είπε ότι ο Μαουρίσιο Σάρι είπε αυτολεκτή ότι θα ξεκουράσω ή τον Αζάρ ή τον Πέτρο. Ωραία. Όλα δείχνουν βάσει των εκτιμήσεων που κάνουν οι Άγγλοι ότι ο Αζάρ έχει επιβαρυνθεί, είχε ένα πολύ έντονο παιχνίδι απέναντι στην Κάρδης, σκόραρε τρία γκολ και γενικότερα το ιατρικό επιτελείο, όπως όλα δείχνουν, θα δώσει το προβάδισμα στον Αζάρ για να ξεκουραστεί και μάλλον ο Βίγκος δεν θα βρεθεί στη Θεσσαλονίκη. Εκτιμήσεις είναι όλα για να μην... Άρα με απλά ελληνικά δεν γνωρίζουμε. Αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζουμε με ποιους δεν έρχεται η Τσέλσι. Απλά. Όχι. Τέλος. Δεν γνωρίζουμε. Δεν κάλυψε. Τζάμπα, περίμενα τόση ώρα. Εντάξει, δεν το γνωρίζουμε. Ούτε οι Άγγλοι το γνωρίζουν. Όχι, μάτια μου, δεν, δεν λέω για σένα κάτι. Αυτό δεν ξέρουμε με ποιους δεν θα έρθουν οι Άγγλοι. Εντάξει, οκ. Okay. Αυτό. Όχι, δεν, ακόμα δεν έχει βγει. Είναι στην άρια να μάλλον. Ωραία, τέλος. Τώρα βγει κάτι περισσότερο. Τέλος. Πολύ, από, σε πολλούς Αγγλικούς. Για παράδειγμα, όταν είχε έρθει η Τότεναμ, παράδειγμα, ξέραμε ότι δεν θα έρθει ο Μπέιλ. Ξέραμε δύο μέρες πριν ότι δεν θα έρθει ο Πάρκερ. Τα ξέραμε αυτά. Να πω κάτι. Ξέρεις πράγματα τα οποία είναι δεδομένα. Δηλαδή ότι στο τάδε παιχνίδι, θα σου πω εγώ, δεν θα χρησιμοποιηθεί ο Ζηρού αύριο. Άλλο χρησιμοποιηθεί και άλλο έρχεται. Έρχεται. Έχει διαφορά. Όχι. Ότι δεν θα τον πάρει μαζί, ούτως ή άλλως έχει επιλογές. Δεν είναι. Αν δεν το χρησιμοποιήσει, ενδεχομένως δεν θα τον πάρει κιόλας. Το Ζηρού το χρησιμοποιεί απέναντι στην Κάρντιφ, έχει Μωράτα. Είπε στον ένα θα δώσει χρόνο συμμετοχής απέναντι στην Κάρντιφ και στον άλλον απέναντι στον Μπάουκ. Αυτή είναι η σειρά του Μωράτα. Ωραία, τέλος. Ωραία, οκ. Έχουμε κάτι άλλο από ΠΑΟΚ και τα λοιπά. Ναι. Έχουμε να δώσουμε την ανανεωμένη τούμπα. Γιατί πέστε να λύσει, η αλήθεια είναι. Μπορείτε να δείτε και φωτογραφίες μέσα από το ΠΑΟΚ 24. Οι πάγοι έχουν μπει μέσα στο έδαφος. Γιατί υπήρχε ένα πρόβλημα ορατότητας ακριβώς πίσω στις θύρες 1-2-3. Οπότε μπήκανε μέσα στο έδαφος. Και βεβαίως υπάρχει ένα plexiglass μπροστά από τις θύρες των οπαδών, χαμηλό μεν, το οποίο η αλήθεια είναι ότι το σκεφτόμαστε να λέμε και το μάτι με την ΑΕΚ την Κυριακή. Νομίζω ότι όλοι αντιλαμβάνονται. Να ψηλώσει. Φαντάζομαι ότι δεν θα μείνει έτσι. Δεν μπορεί να μείνει έτσι. Ένα έτσι πολύ χαμηλό plexiglass, βέβαια η ορατότητα είναι πολύ πολύ καλύτερη, πολύ πιο βελτιωμένη
για τους ανθρώπους και βεβαίως για τους κατόχους διαρκείας που βρίσκονται ακριβώς πίσω από τους πάγκους των δύο ομάδων. Από εκεί και πέρα συνεχίζονται τα έργα, δηλαδή είδα πάνω από τις φύσεις θα να δημιουργείται ένα χώρο που ενδεχομένως να είναι για κάμερες, αλλά η ουσία είναι ότι τα έργα είναι ακόμη σε εξέλιξη. Γενικώς βελτιώνονται και αλλάζουν πολλά πράγματα και είναι βέβαια η θεωρητικότητα της θύρας αυτό που είναι παραδοσιακά το φιλοξενούμενο έχει μικρύνει. Γιατί ποτέ στην ουσία δεν γεμίζει, ποτέ δεν εξαντλούνται. Αφού δεν μας δίνετε εισιτήρια, ρε Ελένη, πώς θα γεμίσει. Οπότε... Δώσε εισιτήρια στο λαό του Άρη να γεμίσει. Το ξέρα. να σε περιμένουμε. Βέβαια, φυσικά. Με ελικόπτερο. Θα τα αποδώσεις όμως, φίλο. Με ελικόπτερο. Υπήρχε και ένα καλό με τους πάγκους που θα κατέβω με αυτό με τα σκοινιά. Το να περνάς πίσω από τον πάγκο και να έχει δοκάρι όρι στον τελικό και να μην το βλέπεις και να ακούς μόνο το αχ. Έτσι είχε γίνει. Φοβερό. Τι έγινε, παιδιά, λέει δοκάρι όρι. Ξεκαρδιστήκαμε. Πολύ αστείο. Ελενίτσα, πάρε τη συνέντευξη του Νέτο χθες το All About Άρης εδώ στο Λίμπερο και δώσεις το μάτος. Δώσεις το μάτος. Έχει πει φοβερές ατάκες. Είναι και φίλοι, έτσι. Μην το συγκρίνετε. Όχι, τώρα είναι κολλητή, δεν είναι φίλοι. Ναι, γι' αυτό και τα έλεγε ο Νέτο χθες αυτά τα πράγματα. Θα, το ρίξω, λέει, θα του ρίξω, λέει, στο φαγητό την Τρίτη πράγματα. Θα τον κάνω τον ένα, θα τον κάνω τον άλλο. Ο Μάτος το είπαμε χθες, έτσι. Η καλύτερη μεταγραφή του ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια είναι. Ο Μάτος. Γι' αυτό πρέπει να τον παροτρύνουμε όλοι μαζί. Όχι, βέβαια, φυσικά και χθες το είπα, live στην εκπομπή. Αλλά θέλω. Πραγματικά να τον παροτρύνουμε όλοι μαζί, Μαρία Σλαμή. Ναι. Ο Νέτο το είπε. Ναι. Είχε πρόταση, λέει, από τη Ρωσία και δεν πήγε. Πάνε, του λέει! Σήκω, πάνε, καλά είναι τα λεφτά εκεί και τέτοια. Για κάθε έχει. Πάρα πολύ ώρα θα περάσει στη Ρωσία. Αλλά έμεινε εδώ. Κουράστηκε ο Μάτος από τέτοιες χώρες, από και η οικογένειά του και νομίζω ότι είναι καλά και τα παιδιά του εδώ κάνουν αρκετές δραστηριότητες. Και από τη στιγμή που κυρία Μάτος. Για να τα λέμε όλα, έτσι γυναίκες. Το σε όλα τα σπίτια. Ναι. Δεν ξέρω αν σας σοκάρω επειδή το λέω. Η κυρία Μάτους περνάει καλά. Αυτή έδωσε το πράσινο φως πριν εγκατασταθεί, πριν ολοκληρωθεί η μεταγραφή. Οπότε από τη στιγμή που η Τάμη είναι καλά στην Ελλάδα, είναι καλά και ο νέος Μάτους. Μάλιστα. Ωραία. Οκ. Okay. Έγινε, Ελένη. Ευχαριστούμε πολύ καλά για την ενημέρωση. Αυτά λοιπόν από την Ελένη Μπούτου και την πρωινή ενημέρωση που είχαμε από το κήπεδο της Τούμπας. Ναι. Δεν πήρες την πληροφορία που ήθελες. Θα την πω εγώ το απόγευμα στο λαμπαουτάρι. Ένα πράγμα με έκαιγε. Εντάξει, θα το μάθω και εγώ το απόγευμα. Ωραία, θα το μάθω το 12 ώρες του 24. Όχι, και γενικά όσοι είναι φίλοι του ποδοσφαίρου. Ναι, ρε φίλε, έτσι. Ακόμα δεν έχει όμως. Πρέπει να έρθουν οι Άγγλοι για να το δούμε. Πολλές, απλά πάμε πολλές φορές. Και τα Βρετανικά, εννοείται και τα Βρετανικά. Δεν γράφουν ούτε τα Βρετανικά. Ξέραμε, το ήξερα. Ναι, αλλά τα Βρετανικά τώρα δεν γράφουν. Σίγουρα ο Μπέιλ, σίγουρα ο Πάρκ. Ο Τσαλτίδης, σίγουρα ο Τσέλσι δεν έχει γράψει. Εντάξει, οκ, okay, ναι. Τι αυτό. Να κάνουμε τώρα. Παράξενο είναι πάντως που δεν το γνωρίζω. Παναγιώτη, άστο εδώ πέρα μακαρισμένο. Κάτω. Α, εντάξει. Αυτό, άστο, ναι, μην μπερδευόμαστε. Okay. Λοιπόν, θα πάμε σε break. Παναγιώτη, δώστε λίγο αυτό που κάνω νόηματος. Ναι, ναι. Έχουμε... Ο Mr. Gold είναι μαζί μας. 62-85-86. Για το βράδυ είναι ό,τι πρέπει η πιτσούλα. Γιατί πλέον έχεις και αρκετές ώρες για να παρακολουθείς. Και σήμερα έχει και 8 και 10. Σήμερα εσύ... η ΑΕΚ 8-5. Ωραία. Δύο μάτσα έχει 8-5 και τα υπόλοιπα 10. Ωραία. Όχι μόνο δύο είναι παραπάνω. Νομίζω δύο είναι κάθε μέρα. Άρα ξεκινάμε από νωρίς. Γιατί χθες είχε Μπαρσελόνα και Ίντερ. Ναι. Α, ωραία. Άρα ξεκινάμε από νωρίς με Mr. Gold, πιτσούλα και τρώμε μέχρι το πρωί. Ναι. Μαζί μας και η Media Markt, στην οποία θα βρεις τις περισσότερες επιλογές σε συσκευές και υπηρεσίες. Και όταν λέμε όλες τις υπηρεσίες το εννοούμε. Θέλεις μεταφορά και εγκατάσταση τηλεόρασης? Έχει. Θέλεις επίδειξη του πλυντηρίου σου? Έχει. Θέλεις μεμβράνη για να προστατεύσεις την οθόνη του τάμπλετ σου? Έχει. Θέλεις έτοιμο λάπτοπ με εγκατεστημένα τα πιο δημοφιλή προγράμματα? Έχει. Χάλασε, Μάριο, το κινητό σου? Μπορείς να το επισκευάσεις στη Media Markt σε μισή ωρίτσα, σε 30 λεπτουδάκια. Για όλες τις υπηρεσίες, ένας είναι ο προορισμός. Media Markt. Λοιπόν, για να πάμε στο break, μην ξεχνάς, τρέχουν δύο διαγωνισμοί, δύο διπλές προσκλήσεις, Ματούλα Ζαμάνι απόψε Μονίλα Ζαριστών και quiz Chelsea, γιατί έχουμε διήμερο αφιέρωμα στην Chelsea. Απαντάς σε μία από τις δύο ερωτήσεις. Δύο νικητές θα καβατζώσουν από ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου Dotcom Express. Ποιος παίκτης στη Chelsea, βοηθάμε, μη Βρετανός, αφιέρωσε το γκολ το οποίο πέτυχε με βρωμόσουτο από του διαόλου τη μάνα σε τελικό κυπέλλου Αγγλίας στην τυφλή αδερφή του. Για να σου δώσουμε ένα στοιχείο βοήθειας, συνέβη στη διάρκεια της δεκαετίας του 90, δεν το ξέρεις αυτό. Ποιος προπονητής οδήγησε την Τζέλσι στην κατάκτηση του Champions League στον τελικό εναντίον της Μπάγερ Μονάχου μέσα στην Βαβαρία, μέσα στο σπίτι της. Μέσα στα Λουκάνικα. Break. Αυτά. Άρα αυτό που μας έκαιγε δεν το μάθαμε, έτσι. Ποιοι στάνταρ δεν έρχονται από την Τζέλσι. Εντάξει, 99,9% είναι ο Αζάρ.
Και φαντάζεσαι αύριο 8 παρατέρω πάλι να μην το ξέρεις. Να δούμε. Ναι. Να εμφανιστούν στο γήπεδο. Όφιλες να ξέρεις ότι οι Άγγλοι μέχρι και ένα λεπτό πριν δεν λένε ποιος θα έρθει. Φτάνουν εδώ, μένουν στο ξενοδοχείο. Εντάξει, okay. Λοιπόν, εσεμεσικό ξεπαθένιασμα από τον φίλο τον Αστέριο. Καλημέρα στην παρέα Ματούλα, Μάτα, παρένθεση, Μάτα Live. Να σε καλά. Σωστή απάντηση από τον 887 με την καλημέρα του, το γατώνει ο Αριανός 887. Μάριε, μήπως, ναι, έχεις μπει στην κλήρωση. Λοιπόν, τρέχουνε δύο διαγωνισμοί, ζωή να έχουνε. Όχι ένας, αλλά δύο. Έχουμε δύο διπλές προσκλήσεις για σας, για το live της Ματούλα Ζαμάνη απόψε στη Μονή Λαζαριστών. Και είχα πολλά παιδιά, ήταν στο Θανάση και στο Μάλαμα προχθές το βράδυ. Λέγανε ότι την Τετάρτη θα είμαστε στη Ματούλα Ζαμάνη. Δύο διπλές σας δίνει η εκπομπή. Όσοι δεν κερδίσετε, μπορείτε να ακούτε και να συμμετέχετε στους διαγωνισμούς που γίνονται στο μουσικό αδερφάκι του Λίμπερο, στον μήνυμα 107,7. Και δίνουμε και δύο ζευγάρια γυαλιά ηλίου, αρκεί να απαντήσει σωστά σε μία από τις δύο ερωτήσεις. Ποιος είναι ο ποδοσφαιριστής της Τσέλσι, βοηθάμε, μη Βρετανός, δεν είναι Βρετανός, αφιέρωσε τον γκολ που πέτυχε από του διαόλου τη μάνα σε τελικό κυπέλου Αγγλίας στην τυφλή αδερφή του. Συνέβη, και άλλη βοήθεια δίνουμε, στην δεκαετία του 90, για να μην ψάχνεσαι, ούτε Zeros, ούτε 70s, ούτε 60s, ούτε 80s, στα 90s συνέβη. Δεν το ξέρεις αυτό? Ποιος είναι ο προπονητής που οδήγησε την Chelsea στην κατάκτηση του Champions League, νικώντας στο τελικό την Bayern Μονάχου μέσα στο σπίτι της? Okay. Ένα από τα δύο νομίζω θα τα ξέρεις. Okay. FM κενό ονοματεπώνυμο, το επώνυμο του παίκτου, ή live για το live, και αν θες μπαίνεις και για το live και για το ζευγάρι γυαλιά ηλίου, αποστολή στο 54-526. 54-526. Λοιπόν, να κάνω μία ευχή για τον εαυτό μου. Ας με επιτρέψει ο Παναγιώτης. Μία φορά να κάνω κι εγώ, να ευχηθώ κάτι. Εύχομαι όλο για τους άλλους. Ναι. Υγεία να έχετε, καλή τύχη να έχετε. Στον Σωτήρη έχω ευχηθεί, στον Τζαλτίδη έχω ευχηθεί, σε όλους έχω ευχηθεί. Ξεχνιούνται ευχές για τον Παναγιώτη. Εύχομαι ολόψυχα σε μένα, το Μάριο τον Ασλαμή, για τους φίλους Ασλαμά, στη ζωή μου όση μου μένει από εδώ και πέρα, δεν ξέρω πόσο μου μένει. Μπορώ να ζήσω ακόμη μισή ώρα. Μπορώ να ζήσω άλλα 35 χρόνια. Δεν ξέρω πόσα μου μένουν. Το ξέρει εκείνο εκεί πάνω. Ποιος? Η γιαγιά μου γλυκερία σχορημένη έλεγε το λαδάκι, πόσο λαδάκι έχει στον καθένα, λέει, δεν το γνωρίζουμε. Θα ήθελα στη ζωή μου να έχω έστω το 1/3 του πάτου της Λίβερπουλ. Το 1/3. Άντε ρε κακομύρι. Όχι όλο. Άντε ρε κακομύρι, δεν τρέπεσε καθόλου ρε. Το 1/3. Ο Κλοπ τέργεσαι στην ομάδα σου εκεί πέρα, μια χαρά. Και εύχομαι. Με την μπάλα που παίζει. Εύχομαι. Πάτος λέει. Εύχομαι. Άντε σκαρφάζω το 10 και έβγαλε την μπάλα πάλι. Εύχομαι. Και στην Τότενα, ναι, να είχε αυτή η ομάδα. Άσε, ρε, το 1/10 του πάτου της Λίβερπουλ. Με 10 παίκτες το γύρισε η Ντερούλα, ρε κορόιδο. Και για να μην γίνει παρεξήγηση. Διπλό θα έκανε εκεί μέσα. Πουλοφανέλα. Για να μην γίνει παρεξήγηση. Ωραία, έτσι, μπάλα. Εννοώ πάτο ως Βαρελάς. Ναι, ναι, ναι. Τόσα χρόνια Βαρελάς, ναι, 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 τέτοιο πάτο δεν ξανά. Τα έχει πάρει όλα η Λίβερπουλ. Η καημένη η Τότενα. Δεν τρέπεσε καθόλου. Καημένη η Τότενα. Όταν έβαζε γκολ στο Old Trafford ένα μέτρο μέσα. Χαχαχαχαχα. Γελούσε με τον Ζήλα. Χαχαχαχα. 3 στο 70. Ναι. Χάνει 2-1. Έχετε 2 γκολ. Ο Ικάρδη. Στο 84 και στο 99,5. Με 10 παίζει ίντερ, αν δεν έχει πάρει καμπάρι. Δεν το ήξερα αυτό, να πει την αλήθεια. Μάθε το λοιπόν. Εγώ τα τελευταία 12 λεπτά. Δηλαδή αυτή η ομάδα τι κατάρα έχει, ναι, φάει. Ναι, κατάρα έχει φάει. Τι κατάρα έχει φάει αυτή η Τότενα. Μάριε, ο Ηρακλής που ισοφάρισε το 120. Όχι, ο Ηρακλής έχει φάει, με τη Λάουτερν έχει φάει. Ο Ηρακλής έχει φάει. 35 ευκαιρίες. Άτυχος ήταν με τη Λάουτερν. Έφαγε γκολ στο 90. Πότε φάγατε, Μάρια. Πότε φάγατε. Για ποιο λέει Ηρακλής με Καϊσέρ Σλάουτερν. Όχι, με εθνικό. Με εθνικό. Βγήκε να πει ότι τέτοιο πάτο δεν ξανάδα. Βαρελά. Είσαι βλάκα. Όχι, εσύ είσαι βλάκα. Εσύ είσαι βλάκα. Όχι, εσύ είσαι βλάκα. Μη μαλώσεις. Και ο Παπαδόπουλος είναι βλάκα. Όχι, εγώ δεν συμμετέχω. Ο Ηρακλής δεν δέχτηκε προχθές 30 κλασικές. Όλο το μάτς το είδα. Γιατί δέχτηκε 30 κλασικές στην Λίβερπουλ. Γιατί δέχτηκε η Λίβερπουλ 30 κλασικές. Έκανε 30 ευκαιρίες. 30 ευκαιρίες η Λίβερπουλ. 2-0. Η ομάδα των 700 εκατομμύρια το κάνει 2-2 και πάρει και το 3-2 στη μάπα. Γιατί this is Anfield. On your map. 2 γκολ σε 6 λεπτά και προηγήσε 2-0. Ναι. Όχι απλά κόντρα στη ροή του αγώνα. Ποιο μάτς λέει, ρε. Όχι κόντρα στη ροή του αγώνα. Ποιο λέει.
πραγματικά καρακόντρα. Δυναμό Μόσχα πάω. Λέω για το έλευση Παρίς Σεν-Ζερμάν εψέ. Α, τι λέει, καταλαβαίνει. Ξέρω πολύ καλά τι λέω, Παπαδόπουλο. Καταλαβαίνει κανεί. Στην τρελίτσα σου αλλού. Καταλαβαίνει κανεί. Στον πεζόδρομο Καλαμαριά. Σταματήστε αμέσω το καί. Στον πεζόδρομο Καλαμαριά με του αλκοολικού που συχνάζει. Ναι, ναι, καλά. Ναι. Τον πειράζει η μπάλα που παίζει Λίβερπουλ. Η οποία είναι να χαίρεσαι τη βλέπει. Όλοι το λένε πλέον αυτό το πράγμα. Μόνο αυτό ο κομπλεξικό που δέχτηκε το σάντο τη καρδιά του, δέχτηκε τη ομάδα του, δεν έβγαλε κικ. Γιατί σου λέει μην έρχεσαι και παίρνει άλλη τρόπαια. Α έρθει ο Μουρίνιο. Γιατί 7 χρόνια δεν μπορεί τίτλο. Κατάλαβε. Γίνεται. 10 θα κάνει κοροϊδό. Καλά τα λέει. 10 θα κάνει κοροϊδό. Σωτήρη Στέφανο Αβραμίδη. Το παλικάρι περιγράφει στη Λίβερπουλ. Σωτήρη. Για πε μα τι είπε ο Στεφ. Κάνει το 18ο λάθος. Κάνει το 10. Πολύ καλό το παιδί. Κάνει το 18ο λάθος στον αγώνα ο Σαλάχ. Δίνει τραγική πάσα για να σοφαρίσουν οι Γάλλοι. Τραγική πάσα. Δηλαδή, αν την κάνει αυτή αύριο παίκτη του ΠΑΟΚ, θα τον πυροβολήσει πάνω από την κερκίδα κανονικά, τον εκτελέσει. Όχι, την κάνει ο Σαλάχ. Την Τετάρτη να την κάνει την άλλη. Την Πέμπτη. Α, καλά, εντάξει, ναι. Τον βγάζει έξω. Μακάρι να γελάσουμε εκεί. Τον βγάζει έξω ο σπίκερ. Δεν είναι δυνατόν να κάνει μια χρονιά σαν την περσινή. Άρε, Ασλαμά. Ο Ασλαμά όμω τα έλεγε αυτά. Πέρσι το Μάρτιο. Καλό, και εμείς το πιστεύουμε αυτό το πράγμα, ρε φίλε. Ότι το πέρσι πιστεύαμε το μάλλον. Μάρτιο. Ότι δεν μπορεί να κάνει ίδια χρονιά. Καλό ο Σαλάχ, ναι. Αλλά ο Άρντα ναι. Δεν είναι. Άντερε κακομίρι. Άντερε κακομίρι. Καλό ο Σαλάχ, αλλά ο Άρντα δεν είναι. Πάρε τη στόκ τώρα την Τεσσάουδο 5-5 να πλάσαρει στην πρώτη χώρους. Οκτάδα. Κορόιδο, κορόιδο. Θα μα πει για την κουλάρα. Άσερε, όχι, δεν σε ακού. Όταν μιλάω, θα ακού. Φάει το Μουρίνιο τώρα στην πάπο σου, σήκωνε το δάχτυλο εκεί μέσα στο Ολτράφορ. Στο θέατρο των Κινέζων, σου σήκωνε το δάχτυλο κορόιδο και μέχρι και αυτό μου χτι το έκανε. Μέχρι και αυτό μου χτι το έκανε. Τι είπε, δήλωσε όταν γυρίσω, θα γύρισα στην ομάδα τη καρδιά μου. Κανέτσι δεν τα λέει όμω. Όχι, το λέω. Δεν τα λέει για το Revolution. Φυσικά το λέω. Όμως. Ο πιο σημαντικό πρόεδρο στην ιστορία. Και εσένα όμω ο πρόεδρο πηγαίνει στι τέτοιε και δεν λέει τον Ολυμπιακό, την ομάδα τη καρδιά του. Κατάλαβε. Αλλά δεν μα πειράζει που είναι Ολυμπιακό. Καλό, το είπα. Ολυμπιακό. Εμένα το είπε ότι ήταν Ολυμπιακό και ήρθε στον Άρη και ανέλαβε την ομάδα και κάνει μια χαρά τη δουλειά του. Και ο Τόμ Παπαδόπουλο. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Έχει δίκιο ο πρόεδρο ο 020. Προέδρο, εμεί παίρνουμε μόνο Αριανού. Μόνο Αριανού έχει ρέει ή μόνο Πάοξι. Δεν είχε πρόεδρο. Έχει δίκιο ο 020. Εδώ το γούμενο είχε. Το πατατούδι είχε πρόεδρο, Βρέτσο Χατζόπουλε. Ο πατατούδι τη μεγάλη Πάοξάκη στην Τούμπα. Το στεναχωρείς θα το κάνεις. Το στεναχωρείς τώρα. Όχι φου. Ξεφυσάει τώρα. Όχι φου. Δεν στεναχωρείς το που λένε μου. Δεν μιλάς έτσι. Το στεναχωρείς το που λένε. Εδώ ρε φίλε. Δηλαδή τα πραγματικά αλάνια. Εδώ έχεις πρόεδρο. Σκόρδα αλάνια άναξε του Μάλι και τα αλάνια λέγανε. Τον Ερυθρό Αστέρα ρε. Τον Ερυθρό Αστέρα. Τον αδερφοποιημένο με τον γάβρο έχεις. Τι έχουμε. Το πάνε. Τι κάναμε. Ερυθρός Αστέρας δεν είναι. Αυτού που κυνηγάνε τα αδέρφια μα φεύγει! Τα αδέρφια μα του Παρτιζάνου! Χωρί ηχολήπτη είμαστε! Έφυγε ο δασκαλάκι, παιδιά! Αφαίρεση μισθού. Αφαίρεση μισθού, εγκατάλειψη Σκοπιά. Να γίνει όμω. Εγκατάλειψη. Το ίνδαλμα των οπαδών του Παναθηναϊκού, ο Νίκο Γκάλι δόθηκε όνομα. Εγκατάλειψη. Τι έγινε, ρε φίλε. Εσύ έχει ρε φίλε το τέτοιο το πεζοδρομιάκι. Έχει το πεζοδρομιάκι και άλλοι δώσε το γήπεδο. Τι έγινε, ρε φίλε. Είναι η σάλα ή το γήπεδο. Είναι ο καλύτερο αθλητή όλων των εποχών. Ναι, στον Παναθηναϊκό στην Ελλάδα τόσο μεγάλο που εν ζωή που δίνουν το όνομα στο μεγαλύτερο στάδιο στην Αθήνα. Το στάδιο εδώ πέρα. Εσύ περνά και εσύ παίρνει τα τέπη και σαν ανύπαρκτος. Εγώ ναι, έχεις δίκιο. Ανύπαρκτος. Όλοι οι Αθηναίοι τι λένε. Πού θα πάμε το βράδυ, πάμε στον Νικ Γκάλι. Θα νόμιζα όλος και να το έκανε τραγουδιστή. Ραντεβού που στον Νικ Γκάλι θα παίξω τι ώρα, στην Πύλη Α στις 11, παράδειγμα. Εγώ ξέρω ότι, νέος το λέει, ότι και το Καφτατζόγλιο δεν λέγεται Χατζηπαναγής. Έπρεπε να το λες Χατζηπαναγής. Δεν είναι δικό του το γήπεδο. Όχι βέβαια. Γιατί είναι το παλέ. Θα ήταν αστείο. Είναι το ΑΚΑ. Ούτε το ΑΚΑ είναι. Θα ήταν αστείο. Τι θα ήταν αστείο. Ο θα να τον πει Χατζηπαναγής. Και αν το πούνε, αν το πούνε να γίνει καθολικά αποδεκτό, έτσι. Ρε παιδιά, μη φωνάζετε, λέει, παραμορφώνει το μικρόφωνο και δεν ακούνε τίποτα πραγματικά. Καλημέρα, 020, να είσαι καλά. Το εκτιμούμε. Το εκτιμούμε ιδιαίτερα αυτό. Θα το κόψεις. Το εκτιμούμε ιδιαίτερα αυτό. Ναι, τι είναι καθολικά. Μουρίνιο. Μουρίνιο στον πάγκο. Δηλαδή υπάρχει κάποιος να προτείνει να γίνει Βασίλης Χατζηπαναγής στο Καφτατζόγλιο και επίσης όχι. Να δω, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Εγώ θέλω να μείνει Καφτατζόγλιο. Την Τούμπα γιατί τη λέει Γιώργος Κούδας. Ορίστε, τη λέει Γιώργος Κούδας. Όχι, είναι και κάθεστε. Ναι, γιατί τη λένε. Την Τούμπα τη λένε Γιώργος Κούδας. Το μαθαίνω τώρα. Α την πούνε τουλάχιστον Τσοχατζόπουλος. Συγγνώμη Παναγιώτη, έχετε τον ονομάσει Γιώργος Κούδας. Την πείτε Βόσδου. Εντάξει. Λεωνίδας Βόσδου τίμιος. Πού πάμε στη Λεωνίδα. Με το 5 στην πλάτη τίμιος. Μέχρι και το γήπεδο στο ποδόσφαιρο. Δεν πήρε 1500 διαρκές. Έχει βγάλει μία από τις τρεις πιο βρετανικές σέντρες στο ελληνικό ποδόσφαιρο τα τελευταία 40 χρόνια. Οι άλλες δύο ποιες είναι. Στο Ηρακλής Άρης 0-1. Το μάτσι, η μαγική εικόνα. Οι άλλες δύο ποιες είναι. Δεν ξέρω. Αυτό λέω. Είναι μία από τις τρεις. Άμα είναι μία από τις τρεις, οι άλλες δύο ποιες είναι.
Ο Δημήτρης απαντάει σωστά και μπαίνει στην κλήρωση. Μέχρι στιγμής. Όπως με τον Μουρίνιο ξέφυγε. Πώς πήγε η κουβέντα, ρε φίλε, στο Καφτατζόγλι και στον Ιγκάλης. Ξέφυγε πάλι. Από βλακεία. Από βλακεία δικιά σας. Δικιά μας. Ξέφυγε πάλι. Πώς το έχεις, ρε φίλε. Η αισθητική σου που σταματάει εκεί πέρα στο Μουρίνιο που είναι στον πάγκο της United. Μας είναι βλάκες. Σταματάει η αισθητική σου. Λοιπόν, κάτσε να πάρουμε κάτι τίτλο γιατί η καρπαζιά πέφτει σύννεφο. Το τίτλο τη πρώτη. Κάτι για σένα, ρε Άνχελ Ντι Μαρία. Ένα γραμμάριο τσίπα να έχει, δραγόρι μου. Βγες μόνος σου, βρε λες. Ρε γέρνει το άμφιλτρο. Βρες μόνος σου, βρε. Βγες μόνος σου να μπει ο Βαγγέλης ο Πλατέρας να τους κάνει κουτούς. Ναι, βρε, ναι, τρέμω το πράγμα. Δεν τρέπεσαι λίγο, ρε. Ένα εκατομμύριο το μήνα, δεν τρέπεσαι λίγο. Πάλι τελικό θα με δεις, ρε κορώνα. Ο Πλατέλας, ο οποίος κρέγανε οι Αριανοί που έφυγε ο Πλατέλας. Καρυπίδη φύγε. Ποιος το πέφτω. Οι Αριανοί τότε. Φύγανε και ήρθε ο Μπρούνο Γκάμα στη θέση του. Και δεν παίζει ούτε στον Όφη. Ο Μάριος το έλεγε. Εν τω μεταξύ, τι είναι, Νίκο Παπαδόπουλε, τι έγινε εκεί στον Όφη τώρα που ήρθε το νέο. Τρίζει λίγο η καρέκλα, Νίκο. Νίκο, τι έγινε. Ο νέος ιδιοκτήτης. Νίκο, τι γίνεται, Νίκο. Βγάζει τώρα λίγο τέτοιο. Βγάζει λίγο πίκρα. Παρασκευή τον παίρνω τηλέφωνο. Α, που ήταν να κλείσει τον Άρη και έκλεισε τον Όφη. Λέει, έκλεισα στον Άρη, απλά σεβαστείτε το λίγο. Μέχρι τη Δευτέρα μην λέτε τίποτα κτλ. Εντάξει, Νίκο, εσύ. Απόλυτα. Που πάντα το κάνεις. Ναι, πάντα το κάνω, Μάριε. Γι' αυτό κάποιοι λένε δεν τα είπατε, δεν τα κάνατε. Ο τρόπος μου το πες. Πάντα το κάνω, ναι, Μάριε. Πάντα. Σταματήστε. Και την Κυριακή πάει στον Όφη. Δεν σε καίει να το βγάλεις πρώτος ήδη κατευθείαν. Δεν έχω τέτοια ανάγκη πλέον. Κάποτε είχα. Μετά από τόσα χρόνια ευτυχώς δεν έχω αυτή την ανάγκη, Μάριε. Έτσι κι αλλιώς ξέρω. Άλλα μου είπανε από ένα site που έχει το όνομα ενός χρώματος. Το site αυτό είναι φίλοι μου, να ξέρεις. Όλοι φίλοι και σε βρίζουν από πίσω. Καλά, μπορεί να με βρίζουν από πίσω. Οι συγκεκριμένοι δεν νομίζω πλέον. Τα ξέρω, σε πάνε που λένε. Σε πάνε. Τώρα τα γυρνάνε. Και καλά κάνουν και υπάρχει και το γέλο και τα πάντα όλα. Μια χαρά. Το black να μην υπάρχει. Μόνο black να μην υπάρχει. Γέλο black να υπάρχει κανονικά. Όχι black. Και να όποιος μιλάει σωστά για τον Άρη να υπάρχει και να μακροημερεύσει. Και, και μακάρι να υπάρχουν πολλές αριανές φωνές σε όλα τα μέσα ενημέρωσης, Μάρια. Σωστό. Αυτή είναι η λύση για τον Άρη. Και όχι να μαλώνουν μεταξύ τους οι Αριανοί. Αυτή είναι η λύση. Όπως επειδή ποιον. Υπάρχει Αριανή φωνή στην εκπομπή, ρε φίλε. Υπάρχουν τέτοιο ποντίκι ακόμα. Ποντίκια υπάρχουν σε όλες τις ομάδες. Σε εσάς ήταν πολύ ιδιαίτερο, ρε παιδί μου. Λέγα ποντίκια. Δεν υπάρχουν. Όχι. Αφού είχε απέξω όλη την συνεργεία καθαρισμού. Πνίγηκαν τα ποντίκια. Στη λαοθάλασσα που πλημμυρίζει κάθε εβδομάδα το Κλειάδης Βικελίδης. Έκανε την ερώτηση Παπαδόπουλο σε αυτόν που έλεγε τη λέξη ποντίκια 35 φορές τη μέρα. Α, το έλεγε. Δεν έλεγα ποτέ ποντίκια. Ποτέ δεν έχει ποντίκια. Στον αέρα. Σωτήρι, έλα μέσα. Δεν έχει πει ποτέ ποντίκια. Α, βάλει ειδικό σωτήρι να κρατάει αυτό. Μόνο για χαβαλέ το έχω πει. Αν ακούει ο Σαγόρας θα βγει τώρα. Γι' αυτό είσαι νομικός, ρε φίλε. Μόνο για χαβαλέ το είπε. Δηλαδή, μα αποστομώνει τώρα. Δεν μπορεί να πει κάτι. Θα πει δεν έκανε χαβαλέ τότε. Δεν πιστεύω στο χαρακτηρισμό ποντίκια και τέτοια. Δεν το πιστεύω. Εγώ θεωρώ ότι ακόμα και αυτό. Άλλο αν πιστεύει στο χαρακτηρισμό και άλλο πιστεύει αν υπήρχαν. Ακόμα και αυτό που είναι ποντίκι, θέλω να σου πει. Υπήρχαν. Υπήρχαν. Μάλιστα. Ακόμα υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι, πολύ λιγότεροι πλέον, οι οποίοι. Ο λόγος που υπάρχουν στον Άρη, στον ΠΑΟΚ, τον Ηρακλή. Λες ότι είναι σε όλες τις ομάδες. Είναι η γκρίνια. Ναι, υπάρχουν αυτό, σε όλες τις ομάδες. Όχι. Ζουν γι' αυτό. Ναι. Απλά στον Άρη είχε πολύ μεγαλύτερο έδαφος, ρε φίλε, να υπάρχει η γκρίνια, η μήλα. Και έβρισκε ανταπόκριση. Δηλαδή έβγαινε κάποιος και τα έλεγε. Δηλαδή θα σου πω παράδειγμα. Υπήρχε άνθρωπος προχθές. Ναι. Αλλά είναι η άβρα τώρα που υπάρχει. Μα αυτοί υπήρχαν όμως και όταν ο Άρης πήγαινε καλά. Υπάρχει άνθρωπος προχθές. Ναι. Έχει γίνει αυτό το οποίο έχει γίνει με τον Άρη το τελευταίο δίμηνο. Έτσι. Ναι. Η άβρα αυτή την καταλαβαίνεις και εσύ. Υπάρχει μια πάρα πολύ καλή άβρα. Ναι. Βλέπεις το χλωτάπιτα που προχθές το είδα τόσο. Είναι ιδανικός. Και υπάρχουν μπροστά στην 7. Ναι. Είναι 2-3 κομμάτια που μάλιστα το είπαν οι άνθρωποι ότι εκεί είχαμε πρόβλημα. Στο επόμενο μάτς δεν θα υπάρχουν ούτε αυτά. Σε παραδέχομαι. Τα είδα από την Παναγία. Υπάρχει. Ναι, το οποίο όμως είναι. Πολύ μικρά. Σαν κομματάκια. Ναι. Σαν μπαλωματάκια. Είναι, όχι, είναι μπαλώματα. Μπαλώματα. Εκεί που υπήρχε πρόβλημα, κάναν μπάλωμα κτλ. Το οποίο το φτιάξαν ήδη, είναι πολύ καλύτερα σχέση με πώς ήταν πριν 15 μέρες. Και σε 15 μέρες θα έχει βγει τελείως αυτό. Ναι. Υπήρχε άνθρωπος λοιπόν, φίλε, που προχθές, από όλο αυτό που έγινε, είπε: Καλά, ρε Καρυπίδη. Τι παπάπουλα σου, τι έκανες καινούριο γήπεδο και το χλωτάπιτα έδωσε λεφτά και τα μπαλώματα πριν στην 7. Για αυτά ποια είναι. Φάνηκαν. Τα πίσω. Ναι, φαίνονται. Αυτή, ψηλά την κάμερα Παναγιώτη με το που έγινε η σύνδεση. Το έχει πει και ο πρέπει να γίνουν τώρα. Τον βγάλαμε την Τετάρτη πριν το μάτς και το είπε. Έχουμε μπροστά στην 7 κάποια προβλήματα τα οποία θα τα φτιάξουμε κτλ. Και όμως από όλο αυτό, αυτός στάθηκε εκεί. Στο γήπεδο. Στο γήπεδο. Σε αυτό. Στα κομμάτια. Στο γήπεδο ήταν. Τον άκουσες εσύ στο γήπεδο. Αυτό σου λέω.
Ναι, ρε, και στο γήπεδο και έστειλε και μήνυμα. Μας έστειλε και μήνυμα στο τέτοιο. Εντάξει. Ωραία, παιδιά, πρέπει να πάμε σε break. Υπενθυμίζουμε, δύο διπλές προσκλειστούλες Ματούλα Ζαμάνη απόψε live Μονίλα Ζαριστών και δύο ζευγάρια γυαλιά ηλίου, αρκεί να απαντήσει σωστά σε μία από τις δύο ερωτήσεις. Ποιος παίκτης της Chelsea, μη Βρετανός, αφιέρωσε τον γκολ που πέτυχε σε τελικό του κυπέλου Αγγλίας με βρωμόσουτο στην διπλή αδερφή του, ωραία, δεκαετία του 90, και... ή απαντάς ποιος προπονητής της Chelsea οδήγησε την Chelsea σε θρίαμβο επί της Bayern Champions League μέσα στο σπίτι της Bayern Μονάχου. Εκείνο το τελικό μήπως τον είδαμε μαζί, μάλιστα στο πάρκο. Μην αλλάζεις, περίμενε. Σπύρος, όχι. Διαβορή, ναι, όχι. Η εκπομπή μας αρχίζει. Όχι, ο Παναγιώτη, όχι. Θα σου πω, τον είδα. Διαβορίδης Σπύρος, εμπορία και επισκευή αλουμινίου και κουφωμάτων. Είναι κοντά μας. Ένα όνομα εγγύης στο σέρβις κουφωμάτων και ρολών. Επισκευάζουμε την παλιά σου μπαλκονόπορτα που είναι, θυμίζει την παράγκα του Διονύση Σαββόπουλου και την κάνουμε σαν καινούρια με πολύ λίγα μόνο χρήματα. Διαβορίδης Σπύρος, κάτω Τούμπα, Επταλόπου 31, τηλεφωνική επικοινωνία 2315 53 93 10 μαντό μου. Πώς το έλεγες, τέτοιο πάτο βαρελά δεν ξανάδα. Τόσα χρόνια βαρελάς, τέτοιο πάτο, πραγματικά, δεν ξανάδα. Ούτε εγώ. Όπως βλέπω και... στο έψιλον. Αθλητική εκπομπή γιατί δεν έχει. Γι' αυτό κλείνω με το σε μήνυμα. Σε παρακαλώ, μαντώ. Μαντώ ρε Ιβάν, βάλε καμιά εκπομπή. Γι' αυτό κλείνω με το μήνυμα του 429. Άρε Παπαδόπουλα, έλειψες δίπλα από τον Ασλαμά να τον κάνεις να το βουλώνει που και που. Να μην νομίζω ότι είναι πιο ετοιμόλογος εκεί μέσα. Αχαχα, καλέ 429! Δεν το στέλνει για πλάκα. Δεν το στέλνει για πλάκα. Διάλειμμα. Επιστροφή στο στούντιο και υπάρχει ένας μινιματικός χήμαρος. Αυτή είναι η αλήθεια και δεν είναι καθόλου μα καθόλου ψέμα. Τετάρτη σήμερα 19 Σεπτέμβρη, ισοτηρίου του 2018, είπαμε, ή 58-59 Αυγούστου. Τροφίμου Σαββατίου και δωρημέδοντος φέστου γαντίολου δασιδέριου και σεγκάνου. Χρόνια πολλά και καλά σε όσες και όσους γιορτάζουν, χρόνια πολλά σε όσους μας ακούνε τώρα και πλένουν τα δοντάκια τους. Είπαμε στα βασιλικά, δεν έχει νερό σήμερα μέχρι το απόγευμα, οπότε και δεν θα γίνει ούτε η πρωινή ούτε η απογευματινή προπόνηση του ΑΕΤΟΥ για ευνόητους νομίζω λόγους, τυχεροί οι παίκτες του ΑΕΤΟΥ βασιλικών οι οποίοι θα λουφάρουνε. Media Markt είναι κοντά μας και σήμερα, Σωτήρη Δασκαλάκη, και πρέπει να είσαι σε ετοιμότητα, καθώς έχει σήμερα αγώνα και θέλεις να δεις το μάτς σε μεγάλη τηλεόραση. Χάλασε το ψυγείο σου και θέλεις κρύες μπύρες, αλλά σκέφτεσαι πότε θα έρθει το νέο ψυγείο. Υπάρχουν πολλοί λόγοι να θέσεις συσκευή να φτάσει έγκαιρα στα χέρια σου. Την ίδια μέρα, αλλά μόνο ένας τρόπος να πραγματοποιηθεί. Αυθημερών παράδοση από τη Media Markt. Κάνε παραγγελία μέχρι τις 3 το μεσημέρι. Όχι 3 και 10, μέχρι τις 3. Και θα σου έρθει την ίδια μέρα. Ναι, καλά, άκουσες την ίδια μέρα. Και μην ξεχνάς, για όλες τις υπηρεσίες, ένας είναι ο προορισμός Media Markt. Οι διαγωνισμοί τρέχουνε. Ο Κυριάκος μπαίνει καλημέρα στο κάντο όπως ο Ασλαμής. Εραστή τελείωσε, δικιά σου είναι μια η πρόσκληση. Η Ελένη μπαίνει και η Έλενα μπαίνει. Άλλο Ελένη και άλλο Έλενα για το live. Δύο διπλές Ματούλα Ζαμάνη απόψε Μονή Λαζαριστών. Και quiz για δύο ζευγάρια γυαλιά ηλίου από το Outcon Express. Από ένα καβατζόνι δύο τυχερούς θα βγάλουμε. Έτσι, όχι ένας, δύο ζευγάρια. Δύο τυχεροί από ένα ζευγάρι. Αλφα, ποιος παίκτης της Chelsea, μη Βρετανός, αφιέρωσε τον γκολ που πέτυχε με βρωμόσουτο από του διαόλου τη μάνα σε τελικό κυπέλλου Αγγλίας στην τυφλή αδερφή του, στη δεκαετία του 90 έγινε αυτό. Αν δεν το ξέρεις αυτό, ποιος προπονητής οδήγησε την Chelsea στην κατάκτηση του Champions League μέσα στο Μόναχο επί της Bayern Μονάχου. FM κενό, το ονοματεπώνυμό σου, την απάντηση του παικταρά. Αποστολή στο 54526 για το live, απλά γράφεις live. Γραμμές τηλεφωνικές ανοιχτές 2310 287 888. Θα μας πεις τίποτα για το ΠΑΟ Κάρις, δε φίλε. Εγώ. 6-9-45-8-3-8. Πώς το βλέπεις το μάτς? Έχουμε μέρες. Έχουμε μέρες. Κάτσε να πάρουμε τους ακροατές, έχουμε μέρες μπροστά μας. Μην γυρίσεις μπούμεραγκ αυτό το μάτς. Για ποιον? Για εσάς. Για εμάς, γιατί να γυρίσεις? Θα σου πω γιατί. Γραμμή έχουμε στο δίδυμο. Ωραία. Πάμε γραμμές. Καλημέρα. Να λέτε όνομα και ομάδα που υποστηρίζετε, έτσι. Καλημέρα. Έλα, καλημέρα, μ' ακούτε? Καλημέρα. Χάλια σ' ακούω εγώ, φίλε. Τι χάλια, όχι χάλια. Α, όλοι. Μαρέ. Με το Ζόρντον, ακούω, δεν ακούω. Μαρέ. Φίλε, δεν με... φώναζε λίγο, ούρλιαζε, δεν ακούω. Έλα, δεν μ' ακούς. Δεν μ' ακούς, λέω. Α, τώρα καλύτερα. Τώρα κάτι πάω να ακούσω. Πάμε. Όνομα και ομάδα, πες. Νικόλας Παοκάρα. Νικόλας Πάοκ, όχι ο θρελικός Νικόλας, άλλος αυτός, Μαϊμού. Ναι, πάμε Νικόλας, ακούμε. Όχι Μαϊμού δεν είμαι, άκου να δεις τώρα, Μάρη, έχουμε μιλήσει και παλιά, ήμασταν και, ξέρεις, έχουμε μιλήσει, ξέρεις ότι σε πάω, σε γουστάρω πολύ, σε παλίκαρος, ναι. Και ευχαριστώ για το κατοστάρικο που με έδωσες. Πλάκα κάνω. Κατοστάρικο, πού το σου έδωσα εγώ? Πλάκα σε κάνω, βρε. 100 δραχμές το 93. Ποιος?
Ο Νικόλας ο Πειρατής σήμερα. Έχουμε μιλήσει για πολύ μαγιά. Α, έλα ρε Νικόλα γίγαντα. Έλα παλικάρι μου. Καλημέρα. Καλά είσαι. Καλά αγόρι, να είμαι εδώ παραλία. Πάρτε μια μέρα τον Τρέγια και ελάτε να πιούμε καφέ. Κερνάω εγώ, αλλά πληρώστε εσείς. Σε λατρεύω, Νικόλα, το χιούμορ σου, ωραία. Το όνειρό μου να πιω στην παραλία καφέ με τον Τρέγια, δεν είναι στόχο ζωή. Ελάτε, γιατί ξέρεις εγώ, χωρίς πλάκα τώρα, εγώ πιστεύω σε τα πιο εξαιρετικά παιδιά που δεν σε έχω γνωρίσει προσωπικά, αλλά επειδή είσαι εγώ σπουδάζει ψυχολογία, τρίτο τόμο, σελίδα 27, ξέρω ότι είσαι μεγάλη καρδιά. Εσύ που είσαι τόσο καιρό, ρε φίλε. Πού είναι η παραλία, η παραλία που είναι, ποια είναι. Έχεις μαγαζί στην παραλία. Όχι βρε, τι μαγαζί, δεν είμαι, είμαι δύσκολα, έχω χάσει τα πάντα, απλώς εδώ στο Ρεμέτζο απέναντι να πούμε έχω να στεί και αράζω, μαζεύμαστε εδώ όλα τα τρελοκομεία, όλα τα παόγια να πούμε. Ρε Νικόλα, είσαι εσύ που κοιμώσουν το βράδυ στο πάρκο. Να, μπράβο, ναι. Μίλα ρε, άντε ρε ήρωα, με τη μηχανή και με τη μηχανή. Με τη μηχανή το καμπασάκι, η μπαταρία που την έσαιρνα με καλώδια. Παναγιώτη, το παιδί έχει βγει στο Ζαγόρα μεσάνια πριν 4 χρόνια. Άστο, έκλαιγα στο δωμάτιο μου όμως. Έκλαιγα στο δωμάτιο. Μορφή, Σωτήρη, τεράστια μορφή. Άκου λίγο, με το Ζαγόρα είχαμε κάνει παλιά ιστορικό κάτι παλιές συνεντεύσεις που τότε αυτό που γνώριζα τον κλειδί μου τρεκάτω εκεί και ιστορίες και ήμουνα εντάξει. Απλά θέλω να πω... Που σου πει για ταινία εκεί πες όχι, δεν θέλω με τον κλειδί, ναι. Όχι, παρέα με την ανησιά του έκανα και στην άμμο του τέτοιο. Πώς το λένε το τονίσι, το ξεχνάω τον. Αμοργό, αμοργό. Ναι, είναι αμοργό εκεί πέρα. Με την ανησιά του κλειδί σου. Είναι αλήθεια λέει. Έβγαινα μαζί. Κλαίω. Είχε πρόβληματα, τέλος πάντων να πω. Θέλω να πω. Είναι τώρα του κλειδί μου, εγώ γεμάτο προβλήματα θα. Θέλω μια μέρα παλικάρια να έρθετε μια μέρα από εδώ να πιούμε ένα καφεδάκι. Θα σας πάω σπίτι, θα σας δείξω όλα τα χρώματα του ΠΑΟ και θα σας δείξω ακόμα και ο πατέρας μου συγχωρεμένος όταν έκτισε το Σοζεντριβάντι του ΠΑΟ, όταν βοήθησε. Γιατί ο πατέρας μου είναι λόγω ηγεθεσίας εγώ που είμαι, είναι το 1910 γεννητής και έχω ακόμα σε ένα βαζάκι τα χώματα από το γήπεδο της Στούπας. Εγώ καμιά φορά βγαίνω λίγο στην Κρήτη. Έχετε πολλά πράγματα, δεν μιλάω καλά λόγια, γιατί εγώ είμαι μόνο 4 γράμματα. Εγώ ξέρω θέλω φιλαράκι. Εγώ αυτό το μπάτσο που θα γίνει αύριο εντάξει είναι μια γιορτή του ποδοσφαίρου. Έτσι. Εγώ θέλω αδερφέ όταν θα έρθουν αυτοί οι χάρτινοι εκεί στην Τούμπα από το πρώτο λεπτό μέχρι το τελευταίο να φωνάζουν κλέφτες όλο το γήπεδο. Ναι. Έτσι μόνο θα έρε. Ναι, πως είναι τιμωρία όμως αυτό, αν φωνάζεις κλέφτες είναι στην περιοχή ο έδρα. Ναι, όχι πως δεν φταίμε και εμείς που βγάλαμε τα ματάκια μας. Βέβαια. Εγώ βασικά θα πω κάτι και θα κλείσω. Θέλω κάποια στιγμή η διοίκησή μας να γίνει λίγο πιο δυνατή, να αρχίσει να βαράει κλωτσιές εκεί κάτω. Έτσι, να αντιπροσωπεύσουμε καλά τον κόσμο, γιατί δεν μπορεί συνέχεια τόσα χρόνια να πούμε να γίνονται τόσα εγκλήματα εις βάρος ομάδας, να και άλλοι όλοι να ευγνώμουν. Νικόλα, πόσα είπες κρατάω, χαίρομαι, το ότι βρήκε σπίτι, φίλε. Είμαι η μοναδική ομάδα από τότε που ιδρύθηκα, που πάω κόντρα σε αυτούς τους τρεις του ΠΟΚ μαζί με τις θεατρικές τους. Τι θες, Αθηναϊκό. Και ο Εθνικός, Ωραία, Νικόλα. Και ο Ατρόμητο ειδικά. Γιατί αφιβάλλεις. Βέβαια, πέρσι. Όχι, εγώ δεν είπα Τσαλτίδης, το είπα αυτό. Ναι. Με τόσους δανεικούς που του έχεις δώσει το Ατρόμητο του κόντρα πας. Λαράκι, άσε, η δικιά σου ομάδα, αγόρι μου, άμα δεις με τρομο... από τότε που άρχισε το πρωτάθλημα μέχρι τώρα, μια ζωή από κάτω μας είσαι. Άσε. Ναι, αλλά τρεις αγωνιστικές εσύ από κάτω. Δεν έχει σημασία. Α, δεν έχει σημασία. Βάζει από την μια τα 60 χρόνια. Όταν εγώ πέσω, τις φορές που πέσω, όπως έπες εσύ, έλα να μου μιλήσεις σαν σύλλογος. Εντάξει, θα έρθει. Πόσο χρόνο αν είσαι. Πόσο χρόνο είσαι? 53. Τα 10 συνεχόμενα χρόνια που έκανα με κερδίσει, τα πρόλαβε ή όχι? Ένα κερδί, εσύ μιλά για κερδί, όπω μιλάω, εσύ βούτυξε στο κουλουράκι σου στη Β' Αθηνική Εξφορέζα. Και τώρα μιλά για πάγου. Και. Πλάκα με κάνει. Και. Βούτυξε. Και. Δεν θα πει και ούτε αγόρι. Και. Δεν υπάρχει σα σύλλογο για μένα. Και. Δεν μην κάνει ανηλήθιο. Γιατί δεν βρίζει. Είναι πιο μεγάλη ομάδα από σένα. Πάρ το χαμπάρι. Ποιο? Η Λάρισα είναι πιο μεγάλη. Τότε γιατί έχεις λιγότερα πρωταθλήματα εσύ που είσαι μεγάλος? Λιγότερα πρωταθλήματα έχω. Ναι. Εσύ έχεις τα πρωταθλήματα που έπαιζες φιλικά. Ναι. Και εσύ έπαιζες. Και εσύ έπαιζες. Και εσύ έπαιζες. Και τα πρωταθλήματα που έχεις. Και εσύ έπαιζες τότε. Και στα τρία ήσουν κι εσύ. Και στα τρία, ας το σύλλογό μου. Και στα τρία ήσουν κι εσύ. Πρώτα απ' όλα τα πρωταθλήματα που και στα τρία ήσουν κι εσύ. Και στα τρία. Και στο πρώτο, και στο δεύτερο, και στο τρίτο. Ήσουν κι εσύ στα φιλικά. Και να είσαι καλά. Και στα δύο κατοχυρώ και με τον εμφύλιο. Πάμε και στα τρία. Νικόλα, και στο πρώτο, καλά. Και στο δεύτερο, και στο τρίτο. Εγώ χάρηκα που το παιδί βρήκε σπίτι. Πραγματικά την Παναγία. Μεγάλη μορφή ο Νικόλας. Πάμε, επόμενη γραμμή. Καλημέρα. Καλημέρα. Ναι, καλημέρα, αδερφέ. Καλημέρα. Ναι, όνομα και ομάδα υποστηρίζει, αδερφέ.
Ναι, εγώ ακούγομαι. Ναι, εσύ, φίλε, ναι, εσύ, ναι, πάμε. Ναι, ναι, λοιπόν, ωραία, ωραία. Λοιπόν, Αντώνης ΠΑΟΚ. Αντώνης ο παδός του ΠΑΟΚ. Πάμε, Αντώνης, ακούμε, παλικάρι μου. Λοιπόν, άκουγα χθες την εκπομπή σας έτσι μετά τις 11. Πήρα και τηλέφωνο μετά τις 11, δεν βγάλατε γραμμές. Και ο λόγος που πήρα είναι ότι άκουσα τον Αριανού επί της παρέας να λέει ότι ο Άρης κατέβηκε στο τελικό εξάδελφο δραστήριο και ο ΠΑΟΚ θα γύρισε πίσω. Έτσι. Για ποιο τελικό? Αυτό είπε. Μάλιστα. Για τελικό κυπέλλου, με τον Παναθηναϊκό. Α, ναι, 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 ναι. Δεν έγινε. Ναι, ωραία. Λοιπόν, επειδή αυτό το παραμύθι το έχω ακούσει και από άλλους παραγωγούς Αριανούς, στα πλαίσια ξέρεις, παραμυθάρα, πες, αν πας και το πιστέψει κανείς. Εγώ να θυμίζω, το θυμάμαι πολύ καλά, όταν ο Άρης κατέβηκε, που δεν ήταν ένα χρόνο διαφορά όπως είπε, είχε 4-5 χρόνια διαφορά ένας τελικός στον άλλο. Ο Άρης όταν έπαιξε τελικό του Παναθηναϊκού, έβγαλε εκδοτήρια εκεί στο Χαριλάου, έτσι και όποιος ήθελε πήγαινε έπαιρνε εισιτήρια για τον τελικό. Όταν ο ΠΑΟΚ έπαιξε τελικό του Παναθηναϊκού, ο ΠΑΟΚ δεν έβγαλε εκδοτήρια στη Τούμπα, γιατί δεν χρειάστηκε καν να βγάλει εκδοτήρια στη Τούμπα. Έδωσε εισιτήρια στους κατόχους διαρκείας, έδωσε εισιτήρια στους συνδέσμους και τα εισιτήρια τελείωσαν. Τελείωσαν. Δεν έβγαλε καν εκδοτήρια στη Τούμπα, δεν είχε. Αν κάποιος ήθελε να πάρει εισιτήριο το τελικό για τον ΠΑΟΚ, δεν μπορούσε να πάει να πάρει από τη Τούμπα. Έπρεπε ή να έχει διαρκή, θα πάρει στους συνδέσμους. Τότε γιατί τα γύρισατε πίσω? Κανείς δεν θα γύρισε, αυτό είναι παραμύθι δικό σου. Αυτό στο μυαλό το δικό σου. Ποιος θα γύρισε πίσω? Και άλλα εισιτήρια να έχει, θα έχεις αντίθεση και τα άλλα. Ποιος το λέει αυτό θα γύρισε πίσω? Ποιος το λέει? Πού το άκουσες αυτό? Ανακοίνωσε sold out. Ανακοίνωσε sold out. Δεν κατάλαβα, δεν ξέρω αν ανακοίνωσε sold out. Εγώ ξέρω ότι δεν γύρισε ούτε ένα εισιτήριο. Ο Άρης ανακοίνωσε. Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε. Άσε τώρα ο Άρης. Άσε ρε τώρα την προβληματικά σας. Θες να μας πεις τώρα, θέλεις να μας πεις ότι οι λιγότεροι εξαρτήσαν τα εισιτήρια και οι περισσότεροι θα γίνησαν πίσω. Έτσι. Ο ένας πήρε 26.000 εισιτήρια, ο άλλος πήρε 20. 21. Τι λες ρε, τι είναι αυτά που λες ρε, τι παραμύθια είναι αυτά που λες ρε, ίδια εισιτήρα πήρανε και δύο, ίδια εισιτήρα πήρανε. Βγάλε τις ανακοινώσεις. 26.000 ρε, 26.000 ρε. Πάνε κάνε καμιά οπαδική εκπομπή να τα λέτε μεταξύ σας τα ψέματα, να τα πιστέψετε μεταξύ σας. Φίλε, έχει τόσες πολλές οπαδικές για τον ΠΑΟΚ που τα λέτε τα ψέματα μεταξύ σας, άσε να ακούει και κανένας κάτι να λέει και για τον Άρη. Τόσες έχετε. Τα δικά σου ψέματα, να λες τα δικά σου ψέματα, τα παραμύθια, για τον κόσμο που δεν ξέρει. Αυτά που λέει, ότι γύρισε πίσω στη δίνω δεν είναι ψέμα. Πού το άκουσες? Όχι, τα γύρισες. Πού το άκουσες αυτό? Τα γύρισες πίσω. Πού το άκουσες? Τα γύρισες πίσω, 1500. Μπορεί να μην τα γύρισες. Δεν το ξέρω. Πού το άκουσες? Πού το ξέρεις αυτό? Δεν ανακοίνωσες. Πού το άκουσες αυτό? Ρώτας 12 τον Κόλκα. Πάρ' τον Κόλκα. Άσε με τώρα το παραμύθι ρε. Άσε με το παραμύθι. Άσε το παραμύθι να πούμε. Μας έχει πεθάνει στο παραμύθι. Η λίγη τελείωσε τα εισιτήρια. Η λίγη τελείωσε τα εισιτήρια και οι πολλοί τα γύρισαν πίσω. Παραμυθά. Δεν παραμυθά. Ποιοι είναι οι λίγοι? Εσύ. Οι λίγοι ξέρεις πολύ καλά ποιοι είναι οι λίγοι. Ξέρεις και ποιοι είναι το καθό. Ξέρεις είναι οι λίγοι. Άνοιγε την έρτα βλέπεις και είπε εδώ με κόσμο. Άνοιγε την έρτα βλέπεις και είπε εδώ με κόσμο. Ποιο γήπεδο? 12.000 μέσο όρο έχεις ρε. 12.000 εισιτήρια μέσο όρο έχεις ρε. 12.000 μετά από 5 χρόνια δεν στην Άλφα Εθνική και έχεις 12.000 μέσα στο εισιτήριο. Κλάιν Μάιν, σιγά. Κλάιν Μάιν, λέω. Ωραίος Αντώνη. Εσύ πόσο έχεις? Ωραίος παλικάρι. Μην εκνευρίζεις, Αντωνάκη. Μην εκνευρίζεις. Περιμένει και άλλο κινητό πολλή ώρα. Καλημέρα. Επόμενος, καλημέρα. Λέει για τον Άρη. Ναι. Ο οποίος είχε 14.000 εισιτήρια προχθές. Ναι. Και ο ΠΑΟΚ έχει δηλωμένα στο μάτς της πρεμιέρας 16. Άνοιξε επιτέλους ο ήχος. Τέλεια. Πάμε, πάμε γραμμή κρίμα. Περιμένει ανθρωπάκος. Περιμένει ανθρωπάκος. Ο ΠΑΟΚ είχε δηλωμένα 16. Champions League. 16. 16. Πάμε γραμμή. 21.000 εισιτήρια διαρκείας. 16.000 εισιτήρια κομμένα. Σε αυτά γίνονται. Πάμε γραμμή. Καλημέρα. Καλημέρα. Ναι, αδερφέ. Ένα, δύο. Το καλό είναι ότι ακούν την εκπομπή μας και σε επανάληψη. Αυτό είναι το καλό. Πάμε επόμενος. Καλημέρα. 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 Όνομα και ομάδα? Ο Τάσος Αριανός είμαι και Λιβερπουλιάνος. Α, καλώς. Τάσος, ο παδός του Άρη και της Λίβερπουλ, κλασικός συνδυασμός αυτός, ναι. Αυτός μετακόμισε, εξωτερικό είναι. Ναι. Λοιπόν, φίλε Ασλαμά, ναι. Εσύ χθες το μάτς δηλαδή είδες, είδες ότι είχαμε τύχη, να μην το πω όπως το είπες εσύ, είμαι λίγο κομψός εγώ. Ναι. Είχαμε, άντα, λοιπόν, άκου τι είπα, άκου τι είπα, θα σου πω τι είπα. Είδα άκου λίγο νωρίτερα και έμαθα, ναι. Γιατί είδα πολύ λίγο, γύρω στα 12-13 λεπτά είδα, Ίντερ Τότεναμ, που έπρεπε να είναι 0-3 στο 70, να γίνεται 2-1 την επόμενη μέρα. Και ναι. Ο προς τιμήν του ο Σπαλέτη πήγε με μορφή συγγνώμης στον συνάδελφό του. Προς τιμή, ο gentleman Σπαλέτη, σαν να του λέει, σου ζητώ συγγνώμη για αυτό που κάναμε, το μαγικό το 2-1. Μαγικό! Δηλαδή εσύ αν χάσει έτσι ο Άρης από τον Πάο... Άκου όμως τώρα τι συγκρίνει ο Πονηρός. Αυτή άλλο... την Ίντερ, η οποία δεν βλέπετε... Και στο άλλο κάνεις το 2-0 εσύ μέσα σε 6 λεπτά. Ποιος μιλάει που πήρε σε 4 λεπτά πρωταθλητριών? Οι άλλοι φεύγαν στο πάρκινγκ και άλλαζε χέρια τίτλος. Το περίμενα. Ο άλλος γλιστράει στο πέναλτι ο Τέρι και παίρνουν άλλο πρωταθλητριών.
Συνέχισε, συνεχίστε το διάλογο. Μη μιλάς εσύ για γλιστρήματα. Συνεχίστε το διάλογο. Μη μιλάς. Συνεχίστε το διάλογο. Του κρεματισμένου Τζέραρντ για γλιστρήματα. Συνέχισε Τάσο, συνέχισε. Ναι. Απλά διορθώνω κάποια πράγματα. Κατάλαβε, συνέχισε Τάσο. Εγώ πήρα εκείνο το τελικό χωρίς τα δύο κορυφαία χαφ στο πλανήτη εκείνη τη δεκαετία. Ρόι Κιν και Πολ Σκόουλ. Και για να με δικαιώσουν, από την επόμενη χρονιά άλλαξε ο κανονισμό. Καληνύχτα. Κύριε Σαλαμά. Είτε το θέλετε είτε δεν το θέλετε, η μεγάλη ομάδα του μεγάλου νησιού είναι η Λίβερπουλ. Είναι η Celtic Rangers, ευχαριστώ πολύ, το ξέρω. Έγινε Τάσο. Ναι. Αυτό έτσι δεν σ' αρέσει, το ξέρω ότι δεν σ' αρέσει, αλλά αποδεικνύεται με πολλά πράγματα. Ναι, με πολλά πράγματα, παλικάρι μου, ναι. Ναι. Λοιπόν, με πολλά πράγματα. Έτσι. Ναι. Έχει αυτή τη στιγμή η Λίβερπουλ, εχθές στο χθεσινό μάτς εγώ, το βλέπω ένα σβηστό 2-0 και λέω ότι τα θα πάει και 3 και 4. Τι σβηστό 2-0, μωρέ. Έχουν οι άλλοι τρία μάτια. Απλά εσύ έχεις λογικά την κυριαρχία. Λογικό είναι. Λογικό λοιπόν, είναι. Βάζει ένα γκολ, έπαθε αγκύλωση ο φίλος μας, ο υπόπτης από εκεί. Βάζει ένα γκολ site το 2-1. Α, ποια αγκύλωση! Δεν τρέπεσε λίγο! Εσύ θα κάνει μήνυση στον Στάριτζ η σύντροφος του Αλφόνς Αριολά. Χαντούμι πήγε να τον αφήσει. Λοιπόν. Χαντούμι πήγε να τον αφήσει. Αυτό αν το κάνουν στον Άρη θα λυποθυμήσεις. Το είδες τι κάνει ο Στάριτς. Αυτό άφησε μου να σου πω και το στο δεύτερο ημίχρονο. Στο μέσα. Σωτήρι μην το δεις, θα πονέσεις. Ναι, ναι. Λοιπόν, άφησε μου να σου τελειώσω. Σου αφήνω. Κατεβαίνουν οι ομάδες στο δεύτερο ημίχρονο, να παίξει στο δεύτερο ημίχρονο. Και εγώ περιμένω μια Παρίσι Ζερμέν να μου κάνει τουλάχιστον κατοχή. Να μου κάνει κάποιες ευκαιρίες. Ναι. Για να ισοφαρίσει στο φινάλε. Ναι. Αλλά αντί να δω αυτό, βλέπω κατοχή την ομάδα μου. Και σημειωτέων ναι. Κατοχή με το πρώτο μου βιολί, τον Σαλάχ, σε πολύ κακή κατάσταση. Ναι. Αυτό συνήθισε το για φέτος. Για φέτος συνήθισε το αυτό. Συνήθισε τους άλλους ασχολείς. Εκείνη η χρονιά η μαγική περσινή δεν υπάρχει, άστο. Ναι, ναι, ναι. Συμφωνώ σε αυτό που λες. Κανένας δεν μπορεί να γίνει. Είναι δύσκολο να γίνει. Όχι κανένας δεν μπορεί. Ο Γκίγκς το έκανε 15 χρόνια. Πάρτι με ούζα έκανε ο Γκίγκς. 15 χρόνια. Αυτό σου λέω το πρώτο μου βιολί είναι σε κακή μέρα και κάνω έγινε Τάσο. Ωραία ρε παλικάρι μου, εντάξει, έγινε Τάσο μου, έγινε ψυχή μου, να είσαι καλά. Και μου σε... Επόμενη γραμμή, περιμένουν κι άλλοι πόση ώρα. Ναι, καλημέρα. Γεια σας. Καλημερίζουμε κύριο Κώστα, με πολύ πολύ ωραία παρουσία χθες το μεσημέρι στον Γιώργο Ζαγόρα. Κάτσε, χτυπάει η μύτη μου στο μικρόφωνο. Μαρία, ναι. Το τρίτο γκολ που κάνει ο Φιρμίνο, το πρόσεξες. Ο αδερφός του Λιμιού. Τι? Α, το τρίτο γκολ που κάνει ο Φιρμίνο. Ναι. Μόνο ο Βραζιλιάνος μπορούσε να κάνει τέτοιο γκολ. Ο Χατζηπαναγής, όπως το ξέρω, ήταν Ρώσος. Λέω, άσε ρε, σε παρακαλώ τώρα, σταμάτω με τον Χατζηπαναγή. Όχι ρε, μιλάω ωραία. Τον είδαμε σε καμιά μεγάλη διοργάνωση, μωρέ. Θα μας τρελάνεις, μωρέ. Θα μας τρελάνεις, τον καλά, είδαμε απέναντι σε Μπράιτλερ, τον είδαμε απέναντι σε Μαρτίνη, σε Καπρίνη. Εδώ στο άθλιο ελληνικό πρωτάθλημα τον είδες. Σε παρακαλώ πολύ. Δεν ήταν τόσο μεγάλο. Ο Παπαϊωάννου Νίμης ήταν. Τώρα είστε άδικος, Κυρκό. Θα τον έπαιρνα στην Εθνική Σοβιετική Ενώση, βρε. Άσε βρε τώρα. Κάτσε. Αυτό το παραμύθια. Δεν τον πήραν επειδή έφυγε. Καλά, είσαι καλά, ρε. Και δεν τον πήραν. Στη μικρή, σε όλες τις μικρές Σοβιετικές Ενώσεις. Έχεις διαβάσει ιστορία. Καλά, είσαι καλά, ρε. Σε ο Βάσκια έχει παίξει στις μικρές Σοβιετικές Ενώσεις. Γι' αυτό και δεν έπαιξε πέρα. Και λοιπόν. Εδώ είναι 21 ετών. Έτσι. Καλά, ρε, είσαι τρελός. Σοβιετική Ένωση τότε είσαι παιχταράδες και ομαδάρα. Εδώ ήρθε το 74, είναι το 53 γεννημένος. Ναι. Ήρθε 21 ετών. Ναι. Όσοτε δεν τον βλέπανε να τον καλέσουν στην Εθνική Ελλάδα. Μπράβο κύριε Γιώργο. Πού να το δουν στη Σοβιετική Ένωση, κύριε Κυρκό. Πού να το δουν στη Σοβιετική Ένωση, κύριε Κυρκό. Στην Ταρσκένδη τώρα, στο Ουσμπεκιστάν. Δεν έπαιζε στο πρωτάθλημα Σοβιετική Ένωση, στην Παχτακόν, μωρέ. Με δουλεύετε. Άντε τώρα. Δηλαδή, τι θες να πεις. Δεν έπαιζε στην Παχτακόν, Ταρσκένδη. Τι θες να πεις, Ρίγκο, για πιστεύω, να καταλάβουμε, ήταν ένας μέτριος ποδοσφαιριστής, αυτό θες να πεις. Όχι. Τότε. Δεν λέω ότι ήταν μέτριος, αλλά δεν είναι και παγκόσμια κλάση που πάτε να το κάνετε. Γιατί δεν τον είδαμε σε μεγάλα παιχνίδια. Σαφώς και παγκόσμια κλάση ήταν για την εποχή του. Εννοείται. Ποια εποχή μου, με τον Στυλιανόπουλο, μωρέ. Με τον Στυλιανόπουλο. Το Στυλιανόπουλο ακόμα μου είπες του πονάει, Ρίγκο. Μα αυτόν έπαιζε η ΑΕΚ, τι να σε κάνω, είσαι και εξής. Μα αυτόν έπαιζε η ΑΕΚ, με τον Στυλιανόπουλο. Τι θα κάνω εγώ. Και με τον Κόντ, με τον Παπαδόπουλο, τον Κύπριο. Ο Πάρας τον πήδωνε πάντα. Κάτσε ρε. Ο Ταράσης που λες ο Κώστας. Ο Ταράσης έχει παίξει ημιτελικό Champions League.
Πρωταθλητής στο Άνφιλντ ήταν πάρα πολύ καλός. Καλά, η Λίβερπουλ έχει πάρει περισσότερα και τα έχει απαξιώσει όλα. Και ο Καρούλιας. Και ο Καρούλιας. Πεκταράδες ήταν, σοβαρά μιλάς. Ο Καρούλιας. Ο Καρούλιας θέλει 30 σταφυλίδιδες που έχει παίξει η Αγγλία και η Γερμανία ο σταφυλίδης. Τι μου λες τώρα. Ο Αλαβάντας. Πού θα έπαιζε σήμερα ο Αλαβάντας, ο Νίκος. Τι μου λες τώρα. Αν έπαιζαν σήμερα αυτοί. Ο Κούδας πού θα έπαιζε. Πλάκα μου κάνεις εσύ. Έχει πάει ο κάθε επικραμμένος. Ο Κατσικάς παίζει στην Ευρώπη. Καλά λέει ρε Κυρικό τώρα. Παίζει τώρα το παιδάκι στην Ευρώπη και δεν έχουν παίξει. Παίζει ο Κατσικάς στην Ευρώπη τώρα. Ο Κατσικάς. Ο Μαχλάς βγήκε πρώτο σκόρ στην Ολλανδία. Δηλαδή ο Σκαρτάδος πού θα έπαιζε αν έπαιζε σήμερα μπάλα. Έτσι. Πάτε καλά ρε εσείς. Βράζει υποθέσεις. Τι υποθέσεις δεν θέλω. Εγώ μιλάω με γεγονότα. Καλά υπάρχει μια ποδοσφαιρική λογική αναλογία όμως. Εγώ μιλάω με γεγονότα. Ήρθε 21 ετών εδώ. Άρα... εδώ αυτοί τον κάνουν ανώτερο από τον Πλαχίν, μωρέ. Άρα, άρα ο Λουκανίδης δεν είναι ο μεγαλύτερος ποδοσφαιριστής στην Ελλάδα. Είναι ο Δέλλας, γιατί πήρε το ευρωπαϊκό. Έδωσε εξετάσεις και στο εξωτερικό ο Λουκανίδης. Πού έδωσε. Με το Παναθηναϊκό, με την κολονία. Και ο Ταράσης σου λέει ότι έδωσε. Καλά τρελός, και ο Ταράσης έπαιξε μες στο Άνφιλντ ημιτελικό. Και ο Καρούλιας, ο Γιάννης και ο Σχορές ο Μητυράς, ο Πεκταράς, τρελίστε. Είσαι ο πιο αποπροσανατολιστικός παραγωγός. Ρεπόρτερ. Παράγωγε, ραδιοφωνατζή, σόουμαν. Σε λατρεύω, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Σ' αγαπώ. Σε λατρεύω, το ξέρεις. Άλλη μια γραμμή, τελευταία για το διάστημα αυτό. Ναι, τελευταία. Καλημέρα. Πάει. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, πρέπει να πάμε σε break. Μην ξεχνάς, οι διαγωνισμοί τρέχουν. Δύο διπλές χρυσούλες για την Ματούλα Ζαμάνη απόψε στη Μονή Λαζαριστών. Έτσι, δύο διπλές. Και το quiz, δύο ζευγάρια γυαλιά. Opticon Express. Απαντάς σε μία από τις δύο ερωτήσεις. Έχουμε Chelsea Days εδώ πέρα, διήμερο, στην Τρόικα. Ποιος παίκτης της Chelsea, μη Βρετανός, αφιέρωσε τον γκολ το οποίο παίχτησε το κύπελλο Αγγλίας σχεδόν από του διαόλου τη μάνα. Με ρουκέτα στην τυφλή αδερφή του, δεκαετία του 90. Και Β, ποιος προπονητής της Chelsea την οδήγησε σε τελικό του Champions League και το κατέκτησε μέσα στο Μόναχο επί της Bayern Μονάχου. FM κενό ονοματεπώνυμο, δίπλα live ή η απαντήσεις ή και τα δύο αποστολή στο 54-5-26. Έχουμε αλλαγή όχι ιδιοκτησιακού καθεστώτος αλλά ηχολήπτου. Αποχωρεί ο Σωτήρης Γαλάκης κατάκοπος και έρχεται δροσερή φρέσκια η Αναστασία. Για να κάνετε μαγικά του, θα αντέξει και την κονστόλα του δίπλα της καρδιάς σου. Μένουν ακόμη 15-16 λεπτά. Θεωρώ ότι είναι πολλά τον χρόνο αυτού του κόσμου για να διεκδικήσεις τις δύο διπλές προσφορές για τη Ματούλα Ζαμάνη live απόψε στη Μονή Λαζαριστών και τα δύο ζευγάρια γυαλιά ηλίου Opticon Express. Ποιος παίκτης της Chelsea, μη Βρετανός, αφιέρωσε τον γκολ που πέτυχε στο τελικό κυπέλλου Αγγλίας από του διαόλου τη μάνα στα 90s, δεκαετία 90, στην τυφλή αδερφή του. 15 φορές σήμερα. Αν δεν το γνωρίζεις αυτό, ποιος προπονητής οδήγησε την Chelsea στην κατάκτηση του Champions League μέσα στο Μόναχο επί της Bayern Μονάχου. Injection service. Καθαρίζει τα μπέκ του βενζινοκινητήρα σου και έτσι απλά εξοικονομείς καύσιμο και χρήματα. Απόλλωνος 18 στην κάτω τούμπα, στον κήπο του καλού και στο injectionservice.gr. Έχει το μηχάνημα τσι-φσι. Και για Μαντής Catering, αναλαμβάνουν από ένα πάρτι 20 ατόμων μέχρι ένα παγκόσμιο συνέδριο 3.000 ατόμων, εταιρικές εκδηλώσεις και γενικά πάση φύσεως εκδηλώσεις. 18 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αγίου Αθανασίου, 23-10-5-30-5-25. Εκεί στο ίδιο τηλέφωνο απαντάει και το κτήμα Αγέρινο. Να πάει να κάνεις μια δεξιοσάρα για το γάμο σου, Μάριε. Ναι. Να γουστάρουμε όλοι μαζί. Αήτος εσωτερικού και αήτος εξωτερικού στον ίδιο όμιλο με ΠΑΟΚ, λέει ο Γιώργος Σταλός, και ζητάει το εξής. Να μας πει τη γνώμη του ο Χρύσανθος για την διαφημιστική πινακίδα Μακεδονία Παλάς στο γήπεδο του Κλεάνθης Τριαρίδης. Είναι Βικελίδης καταρχήν και όχι Τριαρίδης. Τριαρίδης είναι από αυτά που έχει συνηθίσει να τρως. Καλημερίζουμε τον Θανάση Τριαρίδη. Διάνοια στην πόλη μας. Πρόσεξε τι λέει ο Ιταλός. Συγγραφέας. Κλεάνθης Τριαρίδης έχοντας κερδίσει μία φορά πριν από 15 χρόνια. Με καλά λέει το παιδί. Ναι, μία υπεκφεύγει. Όπως και το 87 με τον Πανιό το 01, όπως και το 88 με τον Μαυρομάτι το 1-2. Την πινακίδα. Όπως με τον Χασάν το 01. Την τελευταία φορά τον Ντόρτι το φάγεις εσύ. Όχι εγώ. Δεν θα κάνουμε τώρα. Έτσι είναι. Η παρέα. Τελευταία νίκη του ενός στην έδρα του άλλου είμαι πάλι εγώ. Με το Χαβιτάκο. Οι παρέες με Ραπτόπουλους αυτά προκαλούν, λέει ο Θαλαμοφύλακας και δεν ξέρω τι εννοεί. Πάμε στις γραμμές. Θαλαμοφύλακα, καλημέρα που λένε. Θαλαμοφύλακα, σκύλε. Καλημέρα. Θέλω να πω και το ξέχασα τώρα. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν,
Πιο δυνατά, δεν ακούμε, δεν ακούω τίποτα. Ναι, ναι, ναι. Καλημέρα, καλημέρα, μ' ακούτε τώρα. Γεια σου, φίλε. Με το Ζόρι. Α, Ντόνις Παοξής, Αριανός. Μπάμπης, Μπάμπης Άρης. Μπάμπης Άρης. Αφήστε με λίγο ένα λεπτάκι να διαβάσω δύο ανακοινώσεις και τα συζητάμε. Λοιπόν, πρώτη ανακοίνωση, 5η 22 Απριλίου 2010. Η ΠΑΕ Άρης ανακοινώνει ότι ευδέθηκαν όλα τα εισιτήρια, 24.000 εισιτήρια που είχε στη διάθεσή του για το τελικό κυπέλλο. Κόμμα. Πάνω τελεία μάλλον. Δεύτερη ανακοίνωση. Κυριακή 20 Απριλίου 2014. Ναι. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, σχετικά με τη διάθεση των εισιτηρίων τελικού κυπέλλου, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ενημερώνει τους φιλάθλους. Τα 21.278 εισιτήρια που έχει στη διάθεση θα μοιραστούν ως εξής. Μοιράζονται ακριβώς όπως είπε ο φίλος ο Αντώνης πιο πριν. Λοιπόν, άρα η μία ΠΑΕ πήρε 24.000 και ανακοίνωσε sold out, η άλλη πήρε 21.278. Άμα βρείτε στο ίντερνετ ανακοίνωση sold out, μα δεν τα έδωσε, πώς θα τα κάνει τώρα. Οπότε, ούτε πέρσι τα δώσαν τα 17. Το να βγαίνει ο Αντώνης και ο κάθε Αντώνης και να ορίεται, ω, ή πολύ, ή πολύ, ή λίγοι και τέτοια, υπάρχει το θράσος είναι ίντερνετ, ότι μας λένε εμάς ψεύτες. Να βρει ό,τι θέλει. Το ίντερνετ είναι του διαβόλου, αγόρι μου, ναι. Του διαβόλου, ναι. Δεύτερον, πολύ ωραία, Πανώ, Παναγιώτης. Εμένα, ναι. Παναγιώτη, ναι. Λοιπόν, πότε ιδρύθηκε ο ΠΑΟΚ? Το 26. Πόσα χρόνια ιστορία γιόρτασε τώρα πρόπερση, πώς ήτανε, πέρσι? 92. Ναι. 90. Γιατί δεν γιορτάζετε από το 1959 και μετά τα χρόνια ιστορία σας? Γιατί, τι εννοείς? Το 59 τι έγινε? Γιατί ξέρω εγώ τα πρωταθλήματα τα μετράτε όπως σας βολεύουν. Από το 59 και μετά. Τα πρωταθλήματα του Ολυμπιακού είναι 44, δηλαδή και από το 59 και πριν. Ναι, ξέρω εγώ. Στην Αγγλία κανονικά. Αφού λέτε, ναι, ναι, αφού λέτε ότι τα πρωταθλήματα, τα όποια πρωταθλήματα με τις 4, τις 5, τις 6 ομάδες που συμμετείχε ο ΠΑΟΚ, ναι, του Άρη δεν παίζουν ρόλο, να μην γιορτάζετε, παιδιά, το 1926, αφού για εσάς αυτά τα χρόνια δεν έχουν σημασία. Γιορτάζετε το 59 και μετά. Να τους λέμε άτιτλους. Δεν έχουν πρωτάθλημα. Γιατί πρωτάθλημα Super League δεν έχουν. Ή λέτε ψέματα ότι έχετε 92 χρόνια ιστορίας, γιατί εσάς σας ενδιαφέρει από το 59 και μετά. Μπάμπη, περιμένουν άλλοι 4. Περιμένουν άλλοι 4, Μπάμπη, παλικάρι. Καλή σας μέρα. Πολύ ωραία παρουσία. Τεκμηρίωση. Ωραία παρουσία. Τάπα απίστευτη. Πάντα ο Μπάμπης, πάντα. Ναι, καλημέρα. Δεν μπορώ να σηκωθώ. Καλημέρα. Ναι. Δεν διέσαι εσένα. Στον προηγούμενο έως που έλεγε ψέματα. Καλημέρα. Πάμε, περιμένουν 4. Χρήσατε, πάμε. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα, πιο δυνατά λίγο. Μάρι, μ' ακούς? Ναι, κύριε Βασίλη, ακούμε, αλλά όχι καλά, πιο δυνατά λίγο, σε παρακαλώ. Δώσε τα ακουστικά σου. Ναι. Για να φωνάξω δυνατά, θα βγεις από το μπαλκόνι. Τώρα πάλι δεν ακούς, θα έχεις πρόβλημα εσύ. Ναι. Ναι, μ' ακούς? Καμπάνα. Καμπάνα. Τα ακουστικά. Καλημέρα την Τρόικα, καλώς ήρθατε ο Παναγιώτης. Πάμε, κύριε Βασίλη, πάμε λίγο γρήγορα, γιατί περιμένει κόσμος και έχουμε πιέσει χρόνο. Καλή σεζόν να έχετε. Ο παδός του Ηρακλή, έτσι, ναι. Ναι, θέλω να μοιρώσω τον αγαπητέ μου κύριο Κώστα από την Καταρίνη. Ναι. Ότι ο Βασίλης Χατζηπανεγής έπαιξε εθνική. Βέβαια έπαιξε. Εννοείται. Ένα χρόνο πριν έρθει στην Ελλάδα, ναι, με την φανέλα της Σοβιετικής Ενώσεως στο Πανασιατικό, επειδή η Σοβιετική Ένωση έπαιζε και στο Πανευρωπαϊκό και στο Πανασιατικό, και ήτο και πρώτο σκόρερ με 11 γκολ. Και επιπλέον τη χρονιά που ήρθε στον Ηρακλή, πριν από αυτό προηγήθηκαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Μόντρεαλ, όπου ήτο αρχηγός της Ολυμπιακής Ομάδας και πρώτο σκόρερ και πήρε χάλκινο μετάλλιο. Το 72, ναι. Ωραία. Λοιπόν, το 74. Εντάξει. Το 76. Να είστε καλά. Το 76. Και απλά επειδή παρανόμως τον χρησιμοποίησαν, επειδή δεν ήταν Ρώσος πολίτης οι Ρώσοι και γι' αυτό δεν έπαιξε στην Εθνική Ελλάδα. Καήκαμε, μπράβο. Κινήσει και ο Βαρδινογιάννης Λιγάκη, ο Γιώργαρος. Την καλημέρα μου και καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Γεια. Πολύ ωραία παρουσία, περιεκτική. Ωραία, επόμενη γραμμή, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, αδερφέ, καλημέρα. Όνομα και ομάδα. Ρωμανίστα, ένα σε δύο. Ρωμανίστα από Δυτική Αττική, παλικάρι μου. Καλημέρα, που δεν καταλάβω ποτέ τι ομάδα υποστηρίζεις. Πάμε. Νομίζω τα λέω όλα το όνομα που λέω. Ρωμανίστα, ναι, εντάξει. Λοιπόν, τέλος πάντων. Ναι. Για το χθεσινό τώρα που είπες ότι είδες Τότεναμ. Και τότε είναι μια τελευταία 12 λεπτά, ναι. Α, είδες τα 12 λεπτά. Και μου είπανε τρία παιδιά εκεί που δεν είναι Τότεναμ και, ναι, και ο Sportcaster, εντάξει, ότι η Τότεναμ έπρεπε να έχει το παιχνίδι καθαρισμένο από το 70. Το λιγότερο. Ωραία. Από το 70. Ναι. Ωραία. Εγώ δεν είμαι Ιντερ, εντάξει. Το λοιπόν, ξέρω. Ναι, ναι. Εγώ το είπα άλλο το παιχνίδι. Φέρεις. Στο πρώτο ημίχρονο η Τότεναμ δεν είχε σταυρώσει πάσα, πραγματικά. Ναι. Δηλαδή στην αγγλική μετάβαση στο ημίχρονο έδειξαν και βιντεάκι που δείχναν τα λάθη της Τότεναμ. Ναι. Μια Ιντερ που το μόνο που ήξερε να κάνει είναι να πιέζει ψηλά. Ναι. Με έναν Πολιτάνο δεξί εξτρέμ που νόμιζε ότι ήταν ο Φίγκο, έπαιρνε όλες τις προσπάθειες πάνω του. Ναι. Ο Νικόλας Κοσμάρα του να δίνει οδηγίες, ναι, μόνο πως να μαρκάρουν, ναι, ο καπνιστής, τις παίκτες, ναι, του. Ο καπνιστής, ναι. Λοιπόν, δεν έχει σημασία, τέλος, ναι, πάντων. Ναι. Λοιπόν, και με αυτή την ομάδα, ναι,
η οποία δεν υπάρχει Ίντερ με αυτή που ξέρουμε, έτσι. Ναι, λοιπόν, συμφωνώ. Χάνεις από αυτή την Ίντερ. Ναι. Λοιπόν, έχει μπει ο Λούκας Μόουρα. Ναι. Αλλάζει όλο το παιχνίδι. Ναι. Αυτό είναι που θα σου είπαν λογικά, γιατί ναι. έκανε κάποιες ευκαιρίες εκεί. Ναι. Έκανε κάποιες ευκαιρίες τότε, ναι. αλλά εντάξει, δεν το λες ότι ήταν 0-3, ρε φίλε. Ήταν καλύτερη. Καλά, 0-2, αν είναι στο 70-75 είναι μια χαρά. Το δίκαιο αποτέλεσμα για μένα ήταν ισοπαλία πάντως. Ναι, και έγινε και το μαγικό. Φαίνεται πόσο... Ωραία. Πόσο ακόμα, όχι ναι. μικρή φανέλα, εντάξει, αλλά δεν είναι τόσο μεγάλη όσο άλλες ευρωπαϊκές ομάδες. Εντάξει. Στην Ευρώπη δηλαδή. Εντάξει. Και αυτό που λες για τη Λίβερπουλ, ξέρεις ποια ομάδα εγώ συμπαθώ στην Αγγλία, αλλά δεν μπορώ να πω ρε φίλε ότι Λίβερπουλ. Ποια, δεν ξέρω πραγματικά. United. United. Ναι, United. Εντάξει, δεν θυμόμουν, εντάξει, ωραία. United, ρε φίλε. Ναι, ναι. ναι. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι, εντάξει, σαν σύλλογο δεν τη συμπαθώ. Ναι. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι δεν έχει καλή ομάδα. Ή να πω, ας πούμε, α, είναι κολλό. Δεν είπα δεν έχει καλή ομάδα η Λίβερπουλ. Ο Ατρόμητος είναι κομπλεξικός με τη Λίβερπουλ. Ο Ατρόμητος έχει καλή ομάδα. Εγώ δεν μπορώ να συμπαθήσω ομάδα νεόπλου που δίνει 500 εκατομμύρια για επιθετικούς και δεν δίνει ούτε 50 εκατομμύρια για μέσους. Για ποια λες, για τη City. Για την Παρί. Α, για την Παρί. Α, για την Παρί. Έγινε φιλέ. Να σε καλά, να σε καλά. Καλή συνέχεια. Να σε καλά, Ρωμανίστα. Επόμενη γραμμή. Τι θες, παρά 8 είναι, τι θες. Τι πάθατε, ρε, έχετε πάθει κάποια παράκρουση. Μην ξαναγίνει αυτό, φεύγω. Ναι, ρε, φίλε. Φεύγω, ειλικρινά. Δεν είναι αυτό. Παρακαλώ. Δεν παρά αυτό. 8 είναι, πάτε καλά. Χαλαρώστε λίγο. Εγώ κάνω. Άστο. Πάμε, επόμενο. Ναι, πάμε. Στον ακροατή, περιμένει. Ναι. Μίλα, φίλε, μίλε. Μίλε. Πώ τον λένε. Θα κλείσουν οι άνθρωποι. Ναι, ναι. Επόμενο. Έκλεισε ο ένα, πάει. Τρώμαξε κιόλα ο άνθρωπο. Καλημέρα. Επόμενο. Ναι. Λιποθύμησαν όλοι. Παρακαλώ. Καλημέρα. Καλημέρα, Αποστόλη από Μεγάλη Βρετανία, πάντως του Πάου. Για να τουλάχιστον 5 φορές καλημέρα. 5-6 φορές καλημέρα είπα μόνος μου. Ωραία, πάμε Αποστόλη γιατί έχουμε φιλιά χρονική. Ναι, παλικάρι μου, πάμε. Παιδιά, για μένα μάτς το οποίο δεν δίνει βαθμούς στο ελληνικό πρωτάθλημα Σεπτέμβριο μήνα, ούτε που με ενδιαφέρει. Για το αυριανό εννοεί. Άρχισαν οι δικαιολογίες. Για το αυριανό εννοεί. Προφανώς ιεραρχεί στα παιχνίδια του ΠΑΟΚ, ΑΕΚ Ολυμπιακό, Άρη Τσέλσι. Το μάτς με τον Άρη το σημαντικό είναι στην 7η αγωνιστική. Μάλιστα. Και τώρα νομίζω ότι και για σένα είναι έτσι, απλά τώρα κουβέντα να γίνεται κάτι. Αλήθεια έτσι, είναι αυτό. Προφανώς. Και για μένα εκείνο είναι το σημαντικό. Τώρα, που πάνε να πάρω το πρωτάθλημα. Δηλαδή με συγχωρείς, το μάτς με τον ΠΑΟΚ έχει μεγαλύτερη αξία για σένα στο κύπελο από ότι το μάτς στα Γιάννενα. Όχι. Πες μου αυτό το πράγμα να με φάνει τελείως τώρα. Όχι. Έτσι, μπράβο. Παιδιά, τα πράγματα πάνε σε υπηρεσία. Από άψη γοήτρου όμως και τα λοιπά, έχει αξία. Μόνο εκεί. Ρε Χρήσανθε, εάν εγώ κερδίσω την ΑΕΚ και έρθω με νίκη και κερδίσω και τον Ολυμπιακό εκτός έδρας, πραγματικά σου μιλάω. Πιάσε να μπορείς. Ειλικρινά το λέω, ρε φίλε. Δεν με ενδιαφέρει τι θα κάνω μαζί σου στο κύπελο. Γιατί το λέω αυτό, σε λογικά πλαίσια. Αφήνα με μια γκρανα τόρτη. Σε λογικά πλαίσια. Θα γίνουμε την Κάπριο, πιάσε με αν μπορείς. Γιατί, ρε φίλε, πολύ απλά το κύπελο έχει άλλες δύο ομάδες που είναι. Όπως και να το κάνουμε σε σχέση με εμάς τους δύο είναι πιο χαμηλής δυναμικότητας. Και εγώ ξεκινάω με -2 στο πρωτάθλημα, ρε φίλε. Και ξεκινάμε με δεσαβαντάζ. Δεν έχω την πολυτέλεια να ασχοληθώ αυτή τη στιγμή με την πρώτη αγωνιστική του κυπέλου και με την πρώτη αγωνιστική του UEFA. Ναι. Αυτό λέω, ρε παιδιά. Σκεφτείτε να κερδίσουμε την Chelsea αύριο και να χάσουμε από την ΑΕΚ. Τη Δευτέρα που θα ξημερώσει, τι μέρα θα ξημερώσει. Έλατε. Ναι, με συννεφιά. Το άντε τώρα, μην τραβούμε τελείω. Ωραία, άντε, με το καλό. Να σα πω, Μάρις, μηνύματα. Words of wisdom από την κεντρική Αγγλία. Ο 164 λέει, γιατί δεν κάνουν προπαγάνδα μόνο, δεν λένε μόνο έχουμε ψέματα κάτω, για τον κόσμο, λένε ψέματα και για τα αποτελέσματα. Πήγατε 24 και πήρατε τα φρύδια σας, πήγαμε 20 και φέραμε μαστραπά. Ντόρτι έφαγες φίλε. Και κλείνει κάρπα ζωής πράκτορες. Ντόρτι έφαγες φίλε εκείνη τη φορά που πήγες 20. Προφανώς αναφέρεται στον τελικό το περσινό. Εμείς λέγαμε για τα παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό στο ΆΚΑ. Πέρσι πήγατε 15. Όχι 20. Και ακόμα και σε αυτό ψέματα λέει και σε αυτό. Όχι εντάξει. Λατρεμένος. Προπαγάνδα στην προπαγάνδα και μετά και από πάνω μας τη λέτε κιόλας. Χθες ουρλιάζατε για τον τελικό του κουτάκι. Ακόμα πάτης δεν πήρα. Αυτός ο οποίος πετούσε στην ΕΡΤ πριν 25 χρόνια. Αυτός που πετούσε στην ΕΡΤ πριν 25 χρόνια με το μουστάκι, μας λέει εμάς παραμυθάδες. Ο 164 ο Παοξής, λατρεμένος, τον αγαπώ. 887 λατρεμένος Αριανός. Φίλε Παναγιώτη, τον προηγούμενο που ήταν Λούζερπουλ και ΠΑΟΚ, τον στείλαμε σε άλλο ραδιόφωνο. Σε βλέπω στον μήνυμα να παίζεις έντεχνη μουσική για μπλε αμάξια. Σε λατρεύω, κρότο. Κι εγώ, εντάξει. Σε λατρεύω. Δεν θα φύγω. Και τώρα, άλλος αγαπημένος Παοξής, καλημέρα. Μάριε, μπορείς να μάθεις, αδερφέ, τι ώρα έρχεται η Chelsea στο αεροδρόμιο. Όφιλες να ξέρεις, φίλε. Και ένα quiz για σένα. Πώς ήταν το πρώτο παρατσούκλι της μεγάλης Chelsea? Συγγνώμη, κόλλησα, δεν μπορώ να θυμηθώ. Ο Παύλος ζει, τσακίστε τους να ζει. Μπάτμαν, συγγνώμη, σε αγαπάμε ακόμη, η μόνιμη εποδός του. 789, διαβάστε και τη γραμμή σου.
Φίλε, τι να πούμε, υπάρχουν κάποια προβλήματα. Ναι. Θα το κοιτάξουμε. Να σε καλά. Όχι, δεν είναι αυτό. Πρέπει να μιλάς από καραμέτρο που λέει εκεί πέρα ο άλλος. Το είπαμε. Το διάβασα. Χτύπησα και τη μύτη μου πάνω στο τέτοιο. Πάνω στο μικρόφωνο. Και άλλα έχω που χτυπάνε στο μικρόφωνο. Αγκυλιά, όχι. Τα χέρια μου. Ωραία, λοιπόν. Για Opticon Express θα βγάλουμε δύο νικητές. Η απάντηση είναι μία και στις δύο ερωτήσεις. Ρομπέρτο Ντι Ματέο, ο Ιταλός χαφ που είχε πάρει η Chelsea από την Λάτσιο, σκόραρε εναντίον της Middlesbrough στο 2-0 το 97 και το αφιέρωσε στη θεία αδερφή του. Και ο ίδιος είχε την χαρά, τον παράδεισο, να οδηγήσει στην Chelsea το 2012 επί της Bayern στο τελικό και να το κατακτήσει μέσα στην, μέσα στη Βαβαρία, έτσι. Ρομπέρτο Ντι Ματέο η απάντηση. Νικητές είναι οι Δημήτρης Γιαννακόπουλος, τελειώνει σε 6-50 και Αναστάσιος Χατζής τελειώνει σε 5-11. Αναστάσιος Χατζής τελειώνει σε 5-11 και Δημήτρης Γιαννακόπουλος τελειώνει ρε σε 6-50. Ρε Γιαννακόπουλε, ολόκληρη εταιρεία με φάρμακα αυτά, χαμός γίνεται, γυαλιά από εμάς στην εκπομπή δώρο. Δεν είναι αυτός. Άλλος Δημήτρης Γιαννακόπουλος δεν είναι ακροατής μας. Γιαματούλα Ζαμάνη. Γιαματούλα Ζαμάνη. Νικητές είναι οι Βίκη Περί και Ελευθέριος Σγουρής. Ωραία. Βίκη Περί, Ελευθέριος Γουρής, κατευθείαν μόνο Ζαριστών, διπλές οι προσκλησούλες, δώσε από εμάς. Το Σωτήρι Δασκαλάκη που ήταν μαζί μας μέχρι πράγμα το τέταρτο. Και από την Αναστασία που ήταν μαζί μας στο τελευταίο τέταρτο, αδέρφια, keep on fucking rocking.